Αυτό το εστιατόριο δεν μοιάζει με κανένα άλλο εστιατόριο του κόσμου. Το γιατί θα το μάθετε αμέσως τώρα. Στο First Date όλα τα τραπέζια είναι αποκλειστικά για δύο. Γιατί εδώ συχνάζουν όσοι θέλουν να βρουν το άλλο του μισό. Πώς? Μα βγαίνοντας ραντεβού. Πρώτο ραντεβού σημαίνει αγωνία. Σημαίνει κρυφές ματιές. Τυχαία αγγίγματα. Σημαίνει ότι πρέπει να ανοιχτείς, να μιλήσεις και να φλερτάρεις με κάποιον που συναντάς πρώτη φορά. Το εστιατόριο έχει φτιαχτεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Εδώ έρχεσαι για να ζήσεις την πιο συναρπαστική έξοδο της ζωής σου. Έρχεσαι για την τέλεια ατμόσφαιρα, την παρέα, το καλό φαγητό και φυσικά για τη γνωριμία που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Και βέβαια για τα κοκτέιλς. Κάσο, πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά? Πώς γίνεται να μην πιστεύω? Σε αυτό το περιβάλλον, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εδώ κάποιες καρδιές θα σπάσουν από λαχτάρα και κάποιες άλλες ίσως ραγίσουν. Αφού στο τέλος της βραδιάς, όλοι πρέπει να πάρουν μία απόφαση. Θα ξαναβγείτε δεύτερο ραντεβού? Για όλους κάπου υπάρχει το άλλο τους μισό. Αυτοί που βρίσκονται εδώ, ελπίζουν να το βρουν σήμερα. Εμείς εδώ βάζουμε την αστερόσκονη. Τα υπόλοιπα είναι δική σας υπόθεση. Καλώς ήρθατε στο εστιατόριο του First Dates. Λοιπόν, πιάτα ζεσταίνονται, πάγοι παγώνουν, η αγάπη έχει πάρει θέση στα τραπέζια, είμαστε όλοι εδώ, περιμένουμε να ανοίξουν οι πόρτες, να δούμε πόσα ζευγάρια θα ενώσουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Εσείς? Ονομάζομαι Μανατίδης Ιωάννης, είμαι 36 ετών, είμαι ελεύθερος ένα χρόνο περίπου. Και αφού έμεινα ελεύθερος τώρα όλο το χειμώνα, γιατί ήθελα να βρω λίγο τον εαυτό μου και λίγο τα πατήματά μου, τώρα καλοκαίρι έρχεται και λέω: πού να δεσμεύεσαι τώρα καλοκαιριάτικα? Εντάξει, καλοκαίρι δεν κάνει σχέση τώρα, αλλά μην τρελαθούμε. Δεν θα έλεγα ότι αισθάνομαι μοναξιά στη ζωή μου, γιατί έχω και το σκυλάκι μου, το Ρίκο. Οπότε έχω πάντα παρέα μέσα στο σπίτι. Μόνο το Ρίκο? Όχι, εντάξει. Καλησπέρα! Χαίρετε. Τι ωραίο χρώμα, έτσι φωτεινό. Ποιος είσαι? Ονομάζομαι Γιάννης Αμανατίδης. Mm-hmm. Είμαι από Βόρεια Ελλάδα, από Έδεσα καταγωγή και μένω εδώ στον Πειραιά μου, στα τελευταία 16 χρόνια. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι ήρθες για να βρεις εδώ σε εμάς? Ήρθα να ζήσω την εμπειρία, να διασκεδάσω, να γνωρίσω μια καινούργια κοπέλα και όπου κάλλει. Πώς είναι αυτή η καινούργια η κοπέλα? Θα ήθελα να είναι ξανθιά ή καστανόξανθη. Ας αρέσουν οι ανοιχτόχρωμες, γιατί είμαι εγώ ήδη μαύρος. Είσαι μελανούρη. Είμαι μελανούρη, οπότε κοιτάω λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Πισάει και εμένα που είμαι λευκή, αλλά με μαύρο μαλλί, ναι, το έτσι παίζεις. Ναι, ναι. Ωραία. Να είναι ευχάριστος άνθρωπος, να έχει χιούμορ, να έχει χαβαλέ και να είναι αθλητική κοπέλα, μου αρέσουν αθλητικές κοπέλες. Για εσένα τι μετράει, εξωτερική εμφάνιση ή προσωπικότητα? Στην αρχή κάθε άντρας κοιτάει την εξωτερική εμφάνιση και μετά την προσωπικότητα. Μ' αρέσει που είσαι ειλικρινής. Να είναι καλή κοπέλα που λέει το παιδιό μου. Καλή κοπέλα. Ναι, είναι αυτό που λέμε, τι κοιτάει ένας άντρας σε μια κοπέλα. Τι κοιτάει παιδιά ένας άντρας σε μια κοπέλα, το σώμα κοιτάει στην αρχή. Και όταν λέμε το σώμα, τι κοιτάει το σώμα? Μπροστά και πίσω. Άμα έπρεπε να διαλέξεις. Ένα από τα δύο θέλω. Το δεύτερο. Προσωπικότητα. Προσωπικότητα. Για μένα εντάξει, πρέπει η γυναίκα να έχει όλο το πακέτο που λέμε και να τα κάνει τα πλούσια προσόντα, άμα η άλλη ξέρει να φτιάξει ένα παστίτσιο. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι καρκίνος. Α, σαν και εμένα! Έχουμε ανάδρομο, το ξέρεις!
Άρα ισχύει αυτό που λένε για τους καρκίνους, ότι θέλεις οικογένεια. Ισχύει. Οπότε θέλεις να κάνεις μια σοβαρή σχέση, φαντάζομαι. Μια σοβαρή. Ωραία, ας ξεκινήσουμε τώρα από τον μπαρ. Από μια γνωριμία, ένα ωραίο κοκτέιλ. Κάνουμε συγκλονιστικό gin and tonic. Τέλεια. Πάμε. Χαίρετε. Καλησπέρα. Εδώ θα κάτσεις. Καταρχήν χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Είσαι πολύ πιο ωραία από κοντά. Είδες. Πολύ πιο ωραία. Είναι κακιά η τηλεόραση, το παιδάκι μου. Είμαι πάρα πολύ όμορφη από κοντά. Ετάσω. Το είδες το κόλπο με την καρταπετσέτα. Το είδα, ναι. Το έχει σπουδάσει ο άνθρωπος. Ο Τάσος είναι ο μόνος άνθρωπος που το κάνει σε όλη την Ευρώπη, να ξέρεις. Εντάξει, όχι σε όλη την Ευρώπη. Θέλω λίγο να χαλαρώσεις. Όταν λέω εγώ κάτι, δεν θα μου το παίρνεις πίσω. Πολύ εσύ. Εδώ θα είμαι. Γύρω-γύρω κάνω την μπάρα. Gin and tonic. Ναι. Σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα σου πω και όχι μόνο. Στην υγεία σου. Στην υγεία σας. Απίστευτο. Πάρα πολύ ωραίο. Του αρέσει. Ναι. Είσαι καιρό μόνος σου. Είμαι περίπου ένα χρόνο. Τελείως blind date, έχεις ξαναβγεί. Τα έχω βγει άλλες δύο φορές, τρεις, με τριμμένες στα δάχτυλα. Μου αρέσει γενικά να φλερτάρω από κοντά. Αυτό που προτιμώ σαν φλερτ. Το χειρότερο ραντεβού που έχω περάσει, θα έλεγα, ήταν με μια κοπέλα η οποία κλασικά είπα, έλα να δούμε ταινία. Τα κλασικά τα ψεματάκια που λέμε εμείς οι άντρες. Και είχε φάει σκορδαλιά και ήταν πραγματικά, δεν έβλεπα την ώρα να τελειώσει ταινία. Τέλειο! Μπράβο ρε εσύ! Θεά! Και εσύ! Μα τι ωραίο! Κάνε μια στροφή να το δώλω. Άλλα σε παρακαλώ να το δώλω. Τι λες τώρα! Ποια είσαι! Είμαι η Πέννη. Πέννη! Ναι, Πέννη. Από πού? Να το πω. Ναι, καλέ. Από το Παγώνα. Από το Παγώνα! Παγώνη είσαι. Ξεκάθαρα είσαι Παγώνη. Ναι, ναι. Είμαι η Πέννη. Είμαι νοσηλεύτρια. Και στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με τον αθλητισμό και γενικώς βόλτα με φίλους. Ζενεβιέ, δεν το πιστεύω. Έχω τη θεά Ζενεβιέ μπροστά μου. Καλά, άσε τώρα εμένα, ναι. Και δηλαδή, μπράβο σου. Συγχαρητήρια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι μάτι είναι αυτό. Τι χρώματα. Τι ωραία που είσαι ξανθιά. Θέλω να πω ακούω τα ωραία σα λόγια. Τικ. Τικ. Γνήσια. Σωμάτα. Τικ. Ξέρω εγώ, μιλάω στο σύμπαν. Μπράβο, ρε, είπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φτιάξε το κέφι, να ξέρει. Μπράβο, και εσύ το ίδιο. Ωραία, εγώ τώρα θα σε ρωτήσω τα απλά. Εσύ τι φαντάζεσαι, τι θα ήθελες να συναντήσεις στο first date? Ψηλό, μελαχρινό. Ναι, ψηλό, μελαχρινό. Σ' αρέσει τα μελανούρια? Ναι. Μεσογειακά χρώματα. Ναι, για πες. Ωραίο μάτι. Ωραίο μάτι. Τσακίρικο. Ναι. Ρομαντικό. Και γυμνασμένος, ρομαντικός. Ναι, ζεστός. Πώς τον? Α, σ' αρέσει η ζέστη. Ναι. Πρώτη σκέψη όταν τον είδα ήταν αυτά που εγώ έψαχνα, αυτά που ήθελα να δω. Ανυπομονείς να τον γνωρίσεις? Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Γιάννης. Χάρηκα. Πέννη. Γεια σας. Χάρηκα. Θέλεις να πεις ένα ποτάκι? Καλώς ήρθατε. Ναι. Εννοείται θα πει ένα ποτό η Πέννη μας. Σας αφήνω. Okay. Πετάω λίγη αστερόσκονη. Θα μας χρειαστεί. Δεν θα σας χρειαστεί τίποτα, παιδιά. Τα έχετε όλα εδώ στα χέρια σας είναι. Με το που είδα την κοπέλα, ήταν ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου. Η πρώτη εντύπωση ήταν πολύ θετική. Από πού είσαι, Πέννη? Είμαι από τις Σέρες. Α, από τα Σέρας. Ναι, τα Σέρες. Από τα Σέρας. Αλλά μένω εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. Mm-hmm. Γιατί εργάζομαι εδώ και μένω μόνη μου. Εσύ? Εγώ είμαι και εγώ Βορειολαδίτης. Ναι, δεν το πιστεύω. Είμαι από Έδεσσα. Και εδώ, Αθήνα. Εδώ και εγώ εργάζομαι τα τελευταία. Εγώ μένω εδώ 16 χρόνια. Wow. Και θα έλεγα ότι μας έχει φάει αυτό. Στον ιδιωτικό ή. Είμαι στο δημόσιο τομέα. Ναι, και έχω ανήκει στο δημόσιο τομέα. Δουλεύω σε νοσοκομείο, είμαι νοσηλεύτρια. Μια χαρά. Και ήρθα, με έφερε ο διορισμός με την προϋπηρεσία του COVID. Ναι, τώρα με το κορονοϊό ανοίξανε πολλές θέσεις από ό,τι ξέρω. Οπότε. Και η μπήλα έκατσε Αθήνα, Athens. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλά. Στην υγεία σου. Λοιπόν, στην υγεία μας. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και εγώ πάρα πολύ. Είχες κανένα σκυλί να βγάζεις βόλτα ή... Όχι, δεν είχα. Το σκυλάκι μου είναι στις Σέρες. Α, το περιμένω, το άφησες μένα. Ναι.
Μου λείπει. Γιατί το φαίνεις εδώ πέρα? Πρώτον, το έχουν οι κόρες μου. Έχω δύο κόρες. Α. Η μία είναι 25, η Βασιλεία. Είναι απόφοιτος βιολογίας και ετοιμάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να μεταπτυχιακό. Α, πολύ ωραία. Η Ιώνα είναι η δεύτερη, είναι 22. Και αυτή μεγάλη. Και είναι φοιτητρία. Άρα μικρή παντρεύτηκε. Ναι. Και η μικρή είναι φοιτητρία στο απαιτήτα του μαθηματικού. Έχω ξαναγνωρίσει ανθρώπους που έχουν παιδιά, δεν είναι η πρώτη φορά. Οπότε το αντιμετώπισα πολύ ψύχρεμα και θα χαρώ πολύ να τις γνωρίσω και από κοντά. Τι γίνεται ρε παιδιά, σας έλειψε λίγο. Άμα σου πω ότι σε ξεχάσαμε. Είδες, το καλύτερο είναι αυτό, παιδιά. Αυτό είναι που θέλουμε. Ωραία, ναι. Ωραία, έπιασε. Η ασημόσκονη. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, επειδή είναι έτοιμο και το τραπέζι, πάμε να σας πάω να εξαφανιστώ ξανά. Κάνω έτσι τα μαγικά μου. Ακολουθήστε με. Είμαστε γεμάτοι. Μεταβίας έχουμε βρει τραπέζι για εσάς, να ξέρετε. Είσαστε πάρα πολύ τυχεροί που κάνατε κράτηση. Ωραία, ευχαριστούμε. Και χρέη σερβιτόρου, λοιπόν. Ξεκάθαρα, το μενού σας. Καλαντούχα. Καλέ, πολύ εργαλείο. Τα μαγικά μου φεύγω, εξαφανίζομαι, σας αφήνω. Οκ. Καλά. Τέλειο. Τέλειο. Περίπου έτσι, τι τρως, τι... ποια είναι... Στο φαγητό είμαι πάρα πολύ εύκολος. Ό,τι μου βάλεις θα το φάω. Οπότε εγώ θα ακολουθήσω ό,τι θα διαλέξεις εσύ. Μάλλον εγώ όμως είμαι λίγο δύσκολη. Για δες το. Διότι δεν τρώω χοιρινό. Α. Δεν τρώω... Βλέπω έχει κοτόπουλο, έχει και σολομό, έχει και βίγκαν από ό,τι βλέπω. Καθίσαμε και ήταν τόσο πολύ προστατευτικός και ενδιαφέρον στο τι να φάμε. Ένας gentleman. Με λένε Νίκο Λύρο, είμαι 23 ετών, ασχολούμαι με το χώρο της εστίασης και έρχομαι από την Αθήνα. Σαν άνθρωπος θεωρώ ότι είμαι αρκετά δοτικός, έξω καρδιά. Τα αρνητικά μου είναι ότι είμαι ανυπόμονος και νευρικός. Το απόψινό μου ραντεβού φαντάζομαι ότι θα αντικρίσω μια όμορφη κοπέλα, χωρίς αυτό να είναι το παν. Μια κοπέλα που θα έχει καλό χαρακτήρα και να μπορούμε να κατανοήσουμε ένας τον άλλον. Καλησπέρα! Τι κομψό αγόρι. Πάρα πολύ κομψός. Πώς σε λένε? Με λένε Νίκο. Έρχομαι από Αθήνα. Καταγωγή μου είναι από Αγρίνιο. Αν και δεν μου αρέσει ο συνδυασμός του ασπρόμαυρου, αλλά είναι τόσο αρμονικός όταν γίνεται το γιαν. Σαν και εμένα και σένα. Ναι. Σε βλέπω ότι είσαι λιγάκι σφιγμένος. Και αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε τώρα εμείς οι δύο. Γιατί όταν θα έρθει το κορίτσι, εσύ πρέπει να είσαι χαλαρός, να είσαι αυτός. Όχι, χαλαρός είμαι, αυθόρμητος γενικά. Σίγουρα. Τι. Ωραία, λοιπόν, τι ζώδιο είσαι? Είμαι Λέων. Δεν είναι Λέων. Δεν σου ταιριάζει, Γερία. Δεν είναι Λέων. Θα στο χαλάσει, άμα είναι Λέων. Πιο δυναμική, πιο αλέγκρη. Μπορεί ο οροσκόπος του να είναι Παρθένος, ξέρω εγώ. Χόμπι έχεις? Πού είσαι? Έπαιζα ποδόσφαιρο από μικρή ηλικία. Ξέρεις ποιος ξέρει από μπάλα πολύ? Ποιος? Γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ο Τάσος. Πάμε στο μπαρ. Νομίζω τώρα θα σου χρειαστεί λίγος Τάσος. Για να δεις. Θα ξέρει και από μπάλα και από ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι άχρηστη. Από αυτό δεν έχω να σε βοηθήσω καθόλου. Ο Νίκος μας. Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Κατάφερα και έμαθα. Λοιπόν, φιλάκια, έλεγε σε λίγο. Νίκο, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Τέλεια. Τι έπαθε ο Νίκος? Και επίσης τι ζώδιο είναι, γιατί αν άκουσα λιοντάρι είναι λάθος. Ναι, είναι λιοντάρι. Α, δεν είναι. Θα σου φτιάξω ένα classic GNT με Tanqueray London. Πολύ ωραία. Θα σου πω εγώ, δεν είναι. Είναι όμως. Με τι οροσκόπο? Δεν ρώτησα, δεν μπορούσα. Ο καημένος ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει. Αλήθεια. Είσαι τεράστιο στρες. Είμαι η
σας έχει. Είμαι 25 ετών και ήρθα μαζί με την αδερφή μου για να βρούμε τον έρωτα της ζωής μας. Για να πω την αλήθεια, το παράξενο μπορεί και να φανεί. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου σχέση. Χαίρετε! Νομίζω ήρθε και το ραντεβού μας. Πολύ ωραία. Πώς είσαι! Ούριος άνεμος και βροχή από ό,τι βλέπω, ναι. Σε έφερε σε εμάς. Τρέχα. Ποδάρες! Τι ωραίο φωτεινό χρώμα! Ευχαριστώ. Ελπίζω με αυτό να εντυπωσιάσω το date μου. Δεν έχω εντυπωσιαστεί, αλλά θα δούμε. Αλλά εντάξει, έχεις εντυπωσιάσει εμένα. Δεν θα εντυπωσιάσει το αγόρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ είσαι πολύ εντυπωσιακή. Εγώ είμαι η Ζεν. Όπα πίσω. Όλγα, χάρηκα. Και με τι ασχολείσαι, Όλγα? Λοιπόν, είμαι ηθοποιός. Α, σημαίνει πώς. Ναι, ακριβώς. Είναι βασικά κάτι που λατρεύω πάρα πολύ. Παράλληλα, είμαι μοντέλο. Α, επίσης είμαι και security. Εσύ φυλάς ένα κτίριο. Ναι. Τι κτίριο? Την τράπεζα. Την τράπεζα, σου έχει συμβεί κάτι περίεργο φιλώντας την τράπεζα? Μερικές φορές σου φαίνονται κάποιες παράξενες φιγούρες στην κάμερα. Στην αρχή φαινόταν λες και υπήρχε ένα παιδί από πίσω και από μπροστά κάποιος μια λευκή μάσκα που χαμογελούσε. Αλλά ήταν απλά μια ψευδαίσθηση. Και την άλλη φορά είχα δει, φαινόταν σαν μια ανθρώπινη φιγούρα με ένα μαύρο ριχτάρι, λες και έκανε τραγωδία, ξέρω. Εσύ τι έκανες, δηλαδή, κοιτώντας την κάμερα, τι έκανες? Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου. Τι σου λέω ότι βλέπω αυτό και αυτό. Βλέπω κάτι σαν, δεν ξέρω, φαντάσματα λίγο. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Μου λέει, είναι η πρώτη φορά που το βλέπεις αυτό. Και λέω, ναι, πάρε τηλέφωνο στην αστυνομία. Δεν την πήρα, γιατί θα πρέπει να τύχει κάτι πολύ φανερό. Ενημέρωσα. Ενώ το φάντασμα είναι κάτι αέρινο. Ναι, ναι. Πιστεύω κι εγώ στα φαντάσματα, έτσι. Μπορείτε να κάθεστε εκεί μαζί και οι τρεις. Αυτό λέω. Ξέρεις πόσο βοβιτσιάρα είμαι? Ναι, ναι. Βλέπεις τίποτα? Εσύ βλέπεις κάτι δίπλα σου? Θα καταλάβω τη νύχτα. Ήρθες με τη μαμά σου? Εδώ πέρα όχι, με την αδερφή μου. Αλήθεια? Ναι, έχουμε δηλώσει μαζί με το χ. Αλλά τι γίνεται στο first date? Θα έχω δηλαδή δύο αδερφές που ήρθατε να βρείτε τον έρωτα σε εμάς. Ναι. Κοίτα λίγο στο μπαρ. Ναι. Ήταν να εμφανίσουμε παιδί. Το λεγείο μου. Ναι, ναι. Πάμε. Ωραία. Σε θεά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Χαίρετε. Νίκο ή Όλγα, Όλγα ή ο Νίκος. Χάρηκα. Νίκος, χάρηκα. Καθόλου δεν μου άρεσε, δηλαδή είδα κάτι που δεν περίμενα ποτέ, οκ. Οπότε λέω, μπορεί να μπει και με ένα παραπάνω ενθουσιασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Στην υγειά σου. Λοιπόν, είναι το μοκτέιλ το υγρό φιλί. Είναι τέλειο. Είναι χωρίς αλκοόλ, ναι. Με blueberry, okay. Και pink grapefruit soda. Τέλειο. Είναι υπέροχο, πραγματικά. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Έχω μεγάλη αδυναμία στους χυμούς γενικά, οπότε. Πόσο χρόνο είσαι? 23. 23. Εσύ πώς είσαι? Πόσο με κάνεις, τη γνωστή ερώτηση. Δεν το ρωτώ αυτό, λέω κατευθείαν την. 25. Μπράβο, το πέτυχες. Είμαστε εύκολοι να ξέρεις. Μπαμ, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα ένα ριζότο με άγρια μανιτάρια. Ωραία. Θα μας φέρεις τη σαλάτα αυτή με τα ντοματίνια. Ωραία. Και εμένα θα μου φέρεις ένα μοσχαρίσιο φιλέτο. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Και θα συνεχίσουμε το κοκτέιλ μας. Αυτό πήγα να πω. Θα συνεχίσουμε το κοκτέιλ γιατί είναι φανταστικό. Τέλεια. Οπότε παίρνω τα ποτήρια. Ενδιαφέρονται τα κορίτσια. Και λέει η μαμά, τι έγινε, πήγε στο ραντεβού σου? Όλα οκ. Ή μήπως δεν ήρθε? Δεν υπήρχε πρέπει να χάσουμε. Και σε έστησε. Εσύ δεν έχεις δημιουργήσει οικογένεια, δεν είσαι free? Εγώ είμαι free, τελείως. Μπράβο. Έφτασα δύο φορές, θα έλεγα, όχι τρεις, εντάξει, τότε ήμουν μικρός, okay. Έφτασα κοντά, αλλά δεν προέκυψε. Δεν προέκυψε. Όχι. Εσύ φαντάζομαι ότι θα παντρεύτηκες πολύ μικρή. Λοιπόν, παντρεύτηκα μικρή. Όχι μικρή, ήταν πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Ήταν πολύ γρήγορο.
Ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ καλός, χρυσός. Αλλά δεν αμφιβάλλω σε αυτό. Ήμουν μικρή, δεν μας βγήκε. Είναι ένας πάρα πολύ... Δηλαδή και σήμερα αυτός ο άνθρωπος μου έμαθε πολλά, τον έμαθα πολλά. Έχουμε δύο παιδιά, έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Φαντάζομαι ότι θα μεγαλώσατε και μαζί με αυτόν. Έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, δεν το συζητώ. Δηλαδή, τον σέβομαι όσο δεν πάει. Ωραία, μια χαρά. Δεν πιστεύω στο θεσμό του γάμου. Θεωρώ ότι ο γάμος είναι αυτός που καταστρέφει τις σχέσεις και γενικώς τα ζευγάρια. Η πίεση. Τι σου αρέσει εδώ πέρα, για πες μου λίγο για σένα, μίλα μου για σένα, τον ελεύθερο χρόνο σου, λοιπόν, όσο χρόνο έχουμε πλέον εδώ στην Αθήνα. Ναι, ναι. Συνήθως τώρα δεν έχω βάρδιες, έχω μόνο πρωινά. Μετά θα πάω γυμναστήριο. Ασχολούμαι χρόνια με τον αθλητισμό. Μ' αρέσει, για πες μου. Από μικρή έκανα στίβο. Κάποιο συγκεκριμένο. Στίβο. Καθαρά στίβο. Ο στίβος κάτι περίμενε. Έχει το 400, 200, άλμα ή σμίκος, άλμα... Ταχύτητα. Και μαραθώνιο. Μετά... Έχεις κατέβει εδώ στην Αθήνα σε μαραθώνιο? Όχι. Κατέβουμε μαζί, πέτος. Okay. Μετά έπαιζα τένις. Πολύ καλή γυμναστική. Μετά έκανα personal. Μετά έκανα EMS και μετά έκανα crossfit. Αυτό θέλω να δοκιμάσω. Πώς το είπες, EMS. EMS. Αυτό θέλω να δοκιμάσω τώρα. Με συγχωρείτε, είναι έτοιμο και το κυρίο σας. Θέλετε να πάρω το πιάτο σας, θα το κρατήσετε. Ναι, πάρε πάρε. Αφήστε το, δεν σου φέρω. Okay. Εκεί ήταν πολύ σκληρή γυμναστική, η οποία μου έβγαλε μετά τραυματισμούς. Φαίνεται ότι είναι και σε καλή φυσική κατάσταση, δηλαδή και το σώμα της και αυτά, αν και είχε λίγο ταλαιπωρηθεί από κάτι τραυματισμούς και κάτι αυτά. Πιστεύω θα ξαναεπανέλθει και θα την βοηθήσω κι εγώ σε αυτά. Εγώ δεν σου είπα ότι έχω τρεις ειδικότητες να κάνω μασάζ. Α, ένα να τα βγάζεις τη φορά. Ναι. Όλα τα ενδιαφέροντα. Σου ειδικό, διπτή σου και τα e-massage. Φαντάζομαι αυτό θα είναι το ατού σου, άμα θα λέτε σε κάποιον κάνω μασάζ. Προσπαθώ να το αποφεύγω. Γενικά είναι πολύ ενδιαφέρον για μια γυναίκα να γνωρίζει μασάζ. Είναι μέσα στα ατού για μένα. Οπότε πήρε ένα point σε αυτό από μένα. Από μένα είναι ναι. Δεν βλέπω συχνά τις άντρες σε μακρύ μαλλί. Και όμως εσύ έχεις ένα μαλλί που σου πηγαίνει κιόλας, έτσι. Σε ευχαριστώ. Γεια σας, συνδυαζόμε τα σκουλαρίκια. Είστε έτοιμοι να περάσουμε στο τραπέζι σας? Ανέτοιμοι. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε. Okay. Α, είναι σουρτσάκι. Είναι φόρεμα σακάκι. Τέλειο. Άμα ήταν πιο κοντά, τότε θα ήταν σουρτσάκι. Ευχαριστώ πολύ. Το πόδι κάνει τη δουλειά, αγάπη ναι, μου, όχι το ρούχο. Το πόδι είναι ατελείωτο. Το μενού σας. Και καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Ευχαριστούμε. Παράλληλη αγάπη στη συνείδησή μου. Χαίρετε, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Σε κάτι καλυστία που είχα πάει. Καλυστία όταν λες, συγγνώμη. Ναι, είχα συμμετάσχει σε πελοποννησιακά καλυστία. Σε καλυστία τέλος πάντων. Από τους βασικούς τίτλους δεν πήρα κάποιο. Αλλά μου απένιμαν το τίτλο της Miss Κουτράκη. Αυτό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή με κορόιδευε. Ή δεν μπορώ να καταλάβω αν όντως τα εννοούσε αυτό που έλεγε. Εμένα βασικά το όνειρό μου είναι να γίνει ηθοποιός. Και μιλάμε πετυχημένη ηθοποιός. Αλλά όμως χρειάζεται και ταλέντο. Κι όμως δεν είναι θέμα ταλέντου. Αλλά τι είναι. Κοίταξε, σίγουρα θα βοηθούσε πάρα πολύ να έχεις καλό υλικό μέσα σου. Αλλά να ξέρεις ότι όλο αυτό που γίνεται είναι αποτέλεσμα της εργασίας που δίνεις με τον εαυτό σου. Και άμα δουλεύεις πάρα πολύ σε αυτό, έχεις και την αντίληψη, καλλιεργείς πολλά πράγματα, τότε προσδίδεις το αποτέλεσμα. Το ταλέντο είναι κάτι που έρχεται μετά, κατάλαβες? Όχι. Όχι. Κάτι σε μπέρδεψα εγώ. Νομίζω ζαλίστηκα με όλα αυτά που μου είπες. Εγώ δεν κατάλαβα καθόλου τι έγινε με την Όλγα. Το μόνο που κατάλαβα είναι όταν ανταλλάξαμε τα ονόματά μας. Μέχρι εκεί. Μετά δεν κατάλαβα καμία συζήτηση. Μου είπε ότι έχει έρθει με την αδερφή της. Άρα θα έρθει και η αδερφή της για dates, the first dates. Τέλεια. Μικρός έπαιζα ποδόσφαιρο. Κλασικά. Όπως όλα τα αγόρια. Ναι. Μετά το γύρισα λίγο με τις πολεμικές τέχνες. Η μικρή μου έκανε Κραβ Μαγκά.
Το ξέρω το πράγμα, θα σου πω τώρα. Πολύ καλό. Ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το Wing Chun. Είναι ένα είδος κουνφού. Διδάσκω στη σχολή ενός πολύ καλού μου φίλου και συναθλητή μου, στον Πειραιά. Κάνω και μαθήματα σε παιδάκια. Συνήθως τα παιδάκια μου κάνω. Έχω τα παιδάκια μου. Τι έχω τρέλα με τα παιδάκια μου. Έχω έρωτα. Γενικώς την αγάπη για τα παιδιά την είχες από πάντα ή τώρα. Θεωρώ ότι έτσι μεγάλωσα από την οικογένειά μου με αυτή την αγάπη. Είστε πολλά αδέρφια. Δύο. Έχω και μια αδερφούλα. Ναι. Πόσο? Και αυτή εδώ στην Αθήνα είναι. Είναι 31 τώρα η. 31. Η μικρότερη. Μία. Αυτή δεν έχουμε άλλη. Αυτή μας βγήκε λίγο. Λίγο ηθοποιός. Η μικρή μου παίζει. Έκανε πέρσι επιχειρητική. Και φέτος λίγο κάτι κάνει, ψάχνεται. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλει να μπει μέσα στο κρατικό. Να το προσπαθήσει. Και ό,τι χρειάζεται από μαθήματα, εδώ στην αδερφή. Είναι όσο πολύ οικία μαζί του. Και τώρα, πρώτο ραντεβού, ο άνθρωπος να είναι τόσο φιλόξενος και τόσο δοτικός. Η αδερφή μου. Άρα δηλαδή βρίσκω πολλά κοινά. Πάρα πολλά. Τι πολλά. Κάτσε εσύ, πόσο είπαμε ότι είσαι. Δεν είπαμε. Δεν είπαμε. Είμαι 36. Okay. Εγώ να ρωτήσω, αν και να το βάλω λίγο μαθηματικά κάτω, περίμενε. Στα 46. Αν μου έλεγες πόσο με κάνεις, να ξέρεις να σου έλεγα γύρω στα 37-38. Συνήθως εμείς σας λέμε ότι είστε μικρότεροι όταν μας ρωτάτε πόσο φαινόμαστε για να σας ανεβάζουμε. Στην ουσία, να ξέρετε, το μάτι μας κόβει. Οπότε πέφτουμε συνήθως μέσα. Δηλαδή, θέλεις να φτιάξεις οικογένεια, να κάνεις παιδάκια, να παντρευτείς. Ναι, το θες αυτό. Ένιωσα ότι υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον μια σπίθα, αλλά όταν άκουσα αυτό για τα παιδιά, λέω. Είναι κρίμα να το στηρίξω εγώ αυτά. Δεν είσαι από του ανθρώπου που πει ότι όχι, δεν θέλω. Άμα τώρα σε 2-3 χρόνια δεν με σκάσουν τα παιδάκια μου. Ναι, μέχρι στιγμής ναι, μπορώ να πω ότι θέλω. Ναι. Κάτι που εγώ δεν μπορώ να του το δώσω. Όχι γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν θέλω. Ωραίος ο χώρος, πάρα πολύ ωραίος. Ο χώρος είναι απίστευτος, πάρα πολύ ωραίος. Ναι, ωραίος. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Πώς εσύ με το first day? Εντάξει, είναι ωραία εμπειρία. Εμένα γενικά μου αρέσει να γνωρίζω κόσμο. Οπότε λέω ναι, γιατί όχι. Ναι. Και δεν έχασα φυσικά. Κοίτα, εννοείται. Αυτό νομίζω είναι η εμπειρία ζωής. Νομίζω ότι μετά μένει ένα δέσιμο ιδιαίτερο. Και εγώ αυτό που βλέπουμε σε ένα είναι ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά. Πάρα πολλά. Ναι, πολλά. Δηλαδή, καρμικά, έτσι, και γύρω-γύρω, όχι πέρα από εμάς τους δύο. Δηλαδή, βλέπω ότι με την αδερφή σου, ναι, έρχονται με πολλά. Την καταγωγή σου. Ναι. Εμείς λέμε στην Έδεσα τεμέτερων, δηλαδή και καλά είσαι πόντιο. Δεν ξέρω αν είσαι τώρα από Γιάννη σε πόντια ή. Όχι, καμία σχέση. Εντάξει, οι παππούδες μου ήρθαν από Προύσα. Μικρασία. Η μητέρα μου είναι από εκεί. Να το. Άλλο ένα. Ναι. Είμαι η Σέχη Ελένη, είμαι 22 ετών και είμαι ελεύθερη γιατί δεν ξέρω να φέρονται οι άντρες πολύ. Δεν με αποθούν. Είχα ένα πρώην. Και εντάξει, δηλαδή ενώ έδινα αρκετά, δεν ήταν σωστός απέναντί μου. Είχε το μυαλό του μόνο στη σεξουαλική επαφή πιο πολύ και γενικά ήταν χαμηλό επίπεδο, να το πω αυτό. Η αδερφή μου είναι μέσα στο ραντεβού. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τη δω. Τα λέμε μέσα. Γεια σας. Γεια σου. Να φανταστώ, είσαι αδερφή της Όλγας. Ναι. Και πώς σε λένε? Ελένη. Ελένη, χάρηκα πάρα πολύ. Κάτσε, περίμενα σπρώ την ομπρέλα. Τώρα θα το κάνω σωστά. Χάρηκα, είμαι η Ζεν. Είναι πολύ αστείο που είμαι εδώ με την αδερφή μου. Νιώθω πολύ ενθουσιασμένη. Τώρα εγώ, καταλαβαίνεις, έχω δύο αδελφές που ξεκινήσανε και ήρθαν στο first date. Πώς δηλαδή, πες μου τη συζήτηση, δηλαδή τι κάνατε, τι είπατε? Μου είπε η αδερφή μου ουσιαστικά να. Να μπείτε σε αυτήν την εταιρεία. Ναι. Και εγώ δεν ήθελα πολύ στην αρχή, αλλά μετά εντάξει. Καλέ, δεν βγαίνει ραντεβού. Όχι. Όχι. Και
Και πόσο χρόνο είσαι? 22. 22 και δεν έχεις βγει ραντεβού? Όχι, έτσι ραντεβού, όχι. Γενικά δεν ασχολούμουν με το αντίθετο φύλο, γενικά. Διάβαζα, έκανα τους στόχους μου, τις δραστηριότητές μου, δεν με ένοιαζε τόσο πολύ. Ωραία, εγώ θα σου σερβίρω τη σαλάτα. Okay. Και εσύ θα μου σερβίρεις το σαλάμι αυτό, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Μπορείς να το κάνεις και αυτό, γιατί δεν είμαι καλός στο σέρβις. Ούτε έχω καλή στο σέρβις γενικά, αλλά προσπαθώ. Απλά επειδή εσύ θα πήρες την πρωτοβουλία. Έχω και τα νύχια μου και φοβούνται μου σπάσουν κιόλας. Μήπως θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να σερβίρεις, να το βάλεις εγώ μόνος. Και άμα θα μπορούσε... Έκανα ήδη. Ναι, και άμα θα μπορούσε να με βοηθήσεις να βάλεις αυτό το πιάτο σε μένα. Όχι, γιατί δεν φορτιστικό που είναι στο COVID. Ωραία. Τέλειο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι σου αρέσουν στα αγόρια? Μ' αρέσει να έχει καλό χαρακτήρα, να έχει προσωπικότητα, να έχει τρόπους. Και από εμφάνιση τώρα... Πώς το φαντάζεσαι? Τον άντρα της ζωής σου, δηλαδή, όταν κάθεσαι και σκέφτεσαι πω που θα ήθελα να ερωτευτώ, ποιος ηθοποιός? Ένας διάσημος, πες μου. Μόνο ο Πέτρος Ιακουβίδης, δεν μου αρέσει κανένας άλλος. Μόνο ο Πέτρος Ιακουβίδης. Δηλαδή, σαν εμφάνιση, μου αρέσει έτσι ο Ιακουβίδης αυτό. Και πού τραγουδάει, ξέρεις? Σε μαγαζιά. Τέλεια, δεν έχεις πάει να τον δεις? Όχι. Λοιπόν, πάω να φέρω τον αδερφή σου να κάνουμε γυναικεία, έτσι, ένα μικρό σουσουσού τα τρία μας. Βάλε εδώ έτσι κάτι να πιει το κορίτσι μας. Ορίστε. Ευχαριστώ. Ήρθε η αδερφή σου. Okay. Θες να έρθεις λίγο μαζί μου? Okay. Σε πειράζει ένα λεπτό? Καθόλου. Πραγματικά στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το τελευταίο που με πήρες. Παρακαλούσε να φύγει. Sorry που σου διακόπτω το ραντεβού, αλλά δεν γίνεται. Δεν μου έχει ξανατύχει. Κάτσε. Δύο αδέλφια στο μαγαζί μου, δηλαδή κοίτα. Διαλύσουν τι άρα για λίγο να τη δω. Έτσι λίγο να μοιραστώ λίγο τα σώψυχά μου μαζί τη. Να πω την αλήθεια, είμαι απογοητευμένη. Απογοητευμένη. Ναι. Τόσο γρήγορα, ρε γάμο, τώρα έκατσε. Δεν μιλάει πολύ. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι ότι δεν ξέρω, σε κάποια σημεία παρατηρώνει και λίγο αγενή κάπω. Πολύ εντάξει. Ναι, ναι, όλα καλά. Έχετε χαλαρώσει καθόλου? Περνάτε όμορφα? Χαλαρώσιμο, απλά δεν μου αρέσει καθόλου το τέρμα και νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς να το πω. Δεν σας αρέσει? Καθόλου, καθόλου. Είναι σαν να σε φάσει ότι δεν κάνει τίποτα και μου λέει σερβίρε με, ξέρω εγώ. Θέλει να τον φροντίζεις. Εσείς πώς θέλατε να είναι δηλαδή το date, πώς την περιμένετε την κοπέλα? Πάντως όχι αυτή την κοπέλα. Ούτε η εμφάνιση με εντυπωσίασε, αλλά πίστεψα ότι κάνοντας μια συζήτηση κάτι μπορεί να γίνει, να συνεχίσει, να δω μια θετική πλευρά. Αλλά έψαχνα, δεν άντεξα άλλο. Για ξεκινά λίγο μια συζητησούλα με τον Τάσο, που είναι και ωραίο αγόρι. Να κάνουμε ένα crash test. Δεν θέλω να μην τρέπεσαι. Όχι, γελάω. Έτσι κι αλλιώς τον έχουμε εκεί μέσα φυλακισμένο, δεν τον δίνουμε. Γιατί μου το ζητάνε σε σημείο που λέω, παιδιά, εδώ θα χτυπήσετε την πόρτα και θα έρθετε εδώ να το δείτε. Έχω τα πνευματικά δικαιώματα του Τάσου. Ευχαριστώ, Ζένα. Οπότε ξεκινάς να το χαλαρώσεις το κορίτσι. Ναι. Μπράβο, βεβαίως. Τάσο μου, που θέλετε και το Τάσο. Μην μου στείλετε ξανά DM. Το Τάσο τον ξεχνάτε. Τάσος, όχι. Μου έχετε τρελάνει το DM. Ζέν, θέλω το Τάσο. Ζέν, θέλω το Τάσο. Άφια. Για πες, εσύ με τι ασχολείσαι? Κάνω μπαλέτο. Α. Και σπουδάζω, δίκης και οικονομία. Διαβάζω βιβλία, παίζω πιάνο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο? Φιόντορ Ντοστογεύσκη, η αλήθεια. Κλασική ρώσικη λογοτεχνία. Ναι, κλασική ρώσικη λογοτεχνία. Έλα, μπράβο. Δηλαδή δεν είσαι τόσο ρομαντική? Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Α, όχι, ε. Όχι, δεν μπορώ. Σας φέρνω ένα καινούργιο σερβίτσιο. Ωραία, συγγνώμη, τουαλέτα πού είναι? Τουαλέτα, εδώ ανεβαίνετε τις σκάλες, αριστερά πάμε. Okay.
Δεν είναι καθόλου εξυπηρετικό, είμαι σίγουρη. Ναι, και εμείς όχι. Ναι. Πραγματικά σκεφτόμουν μία λύση που μπορεί να βρεθεί. Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι κάτι θα πάει θετικά. Αλλά δεν γινόταν με τίποτα αυτό. Θα πρέπει να γίνω λίγο πιο σκληρή, μου φαίνεται. Να θέσω λίγο όρια, να γίνω λίγο πιο απότομη. Με υπερβολικά καλή, φαντάζομαι. Πώς πήγε η τουαλέτα? Όλα καλά. Λέω, α, χαίρομαι. Λέγομαι Μαθιουδάκης Γιώργος, είμαι 29 ετών, είμαι ελεύθερος τελευταίους 6 μήνες και είμαι στο first date σήμερα, γιατί πιστεύω ότι θα βρω αυτό το οποίο θα με εξιτάρει και θα μου κάνει το κλικ. Έχω ερωτευτεί και έχω πληγωθεί στη ζωή μου. Είναι ωραίο συνέστημα πάντως. Είναι ωραίο συνέστημα, δεν θα το κρύψω. Είναι κάτι το οποίο αξίζει ο κόπος να το ζήσει κάποιος. Καλησπέρα, είμαι η Ζεν. Είμαι ο Γιώργος. Γεια σου ρε Γιώργο. Είμαι 29 ετών. Και τι άλλο θα μου πεις για σένα? Τι άλλο θα σου πω για μένα? Δεν ξέρω. Αναζητώ το άγνωστο, το και το ενδιαφέρον. Έχεις έρθει στο σωστότερο σημείο για να βρεις... Το ξέρω γι' αυτό, είμαι σίγουρος. Όχι το άγνωστο, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στο πρώτο ραντεβού θέλω να δω και από την κοπέλα μία καλή διάθεση, θετικότητα. Και πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα έρθουν και από μόνα τους. Λε, τι έγινε? Δεν κάνει. Λοιπόν, πες. Όχι, απλά όχι. Απλά όχι. Εμφανισιακά δεν μου άρεσε και τόσο. Δηλαδή δεν είναι το στυλ μου, όχι ότι είναι άσχημο το παιδί. Δεν είναι το στυλ μου, όχι καμία σχέση. Πάμε. Έλα Γιώργο μου, πώς δεν περπατήσεις? Ο Γιώργος, η Έλενα. Γεια σου, Έλενα. Γεια σου. Καλής. Καλά. Κάτσετε. Ο Τάσος, παιδιά. Γεια σου, Γιώργο. Καλώς ήρθατε. Σας αφήνω, το λέμε σε λίγο. Όλα καλά, Έλενα? Πέτυχε? Ναι, ναι. Όχι. Όχι? Δεν καλά? Δεν έχεις καλά? Όχι, ήρεμη είμαι, ναι. Εντυπωσιάστηκα, ήταν πολύ όμορφη. Έτσι και χαμογελαστεί αυτό που θέλω. Ήταν αυτό που περίμενες. Ένα ποτήρι λευκό κρασί ήθελα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είσαι? Για πες μου. Για πες μου λίγα πράγματα για σένα γενικότερα. Τι ασχολείσαι? Σπουδάζω διοίκηση και οικονομία. Κάνω μπαλέτο, τένις. Πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι να διαβάζω βιβλία. Πολύ ωραίο. Να διαβάζεις. Mm-hmm. Αυτά. Οχ. Πες τι ξέρω αυτό με την οποία μιλάει η αδερφή μου. Αλήθεια. Είχαμε μιλήσει στο Instagram, ρε φίλε. Εκείνη τη στιγμή έχω πάθει σοκ για το πόσο μικρός είναι ο κόσμος, γιατί δεν περίμενε να το πετύχει ένας στον ίδιο χώρο. Θέλεις να μιλήσεις με αυτόν, να μιλήσεις κι εγώ με την αδερφή σου? Κοίταξε, θα σου πω. Μήπως θα πάμε καλύτερα? Ναι, άμα θέλεις, μπορείς να πας να μιλήσεις με την αδερφή μου. Αλλά δεν ξέρω αν θα είμαι στη θέση να μιλήσω με αυτόν, γιατί είχαμε σταματήσει την κουβέντα και δεν ξέρω πώς θα. Πού τη σταματήσετε την κουβέντα? Σε τι σημείο? Απλά είχαμε πει να βγούμε, ξέρω εγώ, και το αφήσαμε εκεί πέρα. Κάποια στιγμή αυτό το είπα τελείως για σπάσιμο εκείνη τη στιγμή. Παρόλο που δεν έχει προηγηθεί τίποτα ερωτικό μεταξύ μας, ότι. Γιατί απλά ήθελα να του σπάσω τον νεύρο. Ήθελα λίγο να το κάνω τσιτώσει έτσι λιγάκι, έτσι τόση. Τι μουσική ακούς? Ελληνικά. Ακούς ελληνικά. Αλλά και ξένα. Σφαγκράκι είναι ο αγαπημένος μου. Δεν ξέρω σαν να πεις αρέσει, ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης? Άντζελα. Άντζελα. Ναι, Άντζελάρα. Το ρηπινό, λέει, εντάξει. Ναι, ναι, όλο πολύ ωραίο. Θέλετε μήπως να σας φέρω κατάλογο και για γλυκό? Μπα, όχι, εγώ δεν θέλω, όχι. Θα ρωτήσω κάτι, η τουαλέτα που είναι? Είναι πάνω, στις σκάλες αριστερά. Ναι, και εγώ δεν θα ήθελα τώρα κάποιο γλυκό, να σου πω. Και εγώ τα αποφεύγω λίγο τα γλυκά. Ναι, μπορώ να πάω να...
Ναι, ναι, να μου δείξετε. Μισό λεπτό ναι, λίγο. Θα πάω κι εγώ μετά, πήγαινε εσύ. Okay. Πώς πάτε, όλα είναι εντάξει. Πάρα, η κουζίνα... Δεν πήρατε γλυκό, αλλά βλέπω ότι υπάρχει ωραία αλληλεπίδραση ναι, μεταξύ ναι, ναι, σας. Ναι, 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 πάρα πολύ. Και η κουζίνα ήταν καταπληκτική, τα συγχαρητήριά μου στο σεφ. Το κορίτσι πέρα από την κουζίνα. Πάρα πολύ καλή. Θα έλεγα πολύ συμπαθητική. Πολλά κοινά σημεία. Καλό αυτό. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν κατάλαβα τώρα. Αν δεν ερχόσουν να μας πεις ότι όλα καλά, δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Δεν κατάλαβα. Θα το πήγαμε μέχρι το πρωί έτσι, συζητώντας. Πάρα πολύ καλή χημεία. Απίστευτη χημεία. Έλα, Βασιλεία. Σε έχω σακρώσει. Hey. Ωραία, ωραία. Πάει το ραντεβού. Είναι ένας νεαρός 36. Στα χρώματα που εγώ θέλω. Πολύ καλό παιδί, μετρημένο. Ενδιαφέρον άνθρωπος. Με πολλά κοινά. Τρώμε, πίνουμε, τα λέμε. Εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Ενδιαφέρον. Όχι, η ηλικία του δεν με προβλημάτισε, γιατί το παιδί είναι αρκετά όριμο για την ηλικία του. Ασχολείται και εκείνος με τον αθλητισμό. Ζει μόνος του, παλεύει μόνος του, οπότε... Οπότε παίρνουμε το επόμενο ραντεβού, θα είναι έξω για... Ναι, ναι, ναι. Στην Άντζελα. Ναι, στην Άντζελα. Φεύγουμε για Άντζελα Δημητρίου. Βρες που είναι η Άντζελα. Βρες να κάνουμε ένα σαλόνι, δεν ξέρω. Βρες και να κάνουμε ένα ταξιδάκι στα βόρεια. Να πάμε. Ξέρεις τι, έχω να πάω από το Γενάρη. Είχε έρθει η Βασιλεία από τη Σουηδία και είχα 6 μήνες εδώ. Εσύ φτάσανε, μου έλεγε όταν ήρθε. Μου λέει, έτσι και δεις το αεροδρόμιο της Κοπενχάγη, θα πάθεις κοκομπλόκο. Μπαίνει μέσα τρένο. Έτσι είναι στο αεροδρόμιο στο Ντουμπάι που έχω πάει. Αχ, πήγες Ντουμπάι. Είναι η θεία μου. Αχ, μην με τρελαίνεις τώρα, μην με τρελαίνεις τώρα. Είναι η αδερφή της μητέρας εκεί πέρα. Στο αεροδρόμιο λοιπόν στο Ντουμπάι. Λοιπόν, εσύ έχεις τα χρώματά τους. Στο Ντουμπάι, ε. Ναι. Άμα σου πω ότι μου είχε αγοράσει η θεία μου δώρο, στολή του Άραβα. Αχ, θεέ μου. Μου είχε αγοράσει. Στολή του Άραβα, την οποία δείχνει και στα καναβάκια. Θα σου δείξει φωτογραφία. Λοιπόν, όταν μπήκα και σε είδα από εκεί. Λέω Άραβας. Βασικά επειδή έχω λίγο ψώρα με τους Άραβες. Στο χρώμα. Και μοιάζει και τον Άραβα. Το ραντεβού σας έχει φτάσει στο τέλος του. Εμείς θα προσεχίσουμε και το ραντεβού φυσικά. Ναι, φυσικά. Γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εδώ φυσικά, ναι. Φυσικά σωστή στο όχι. Εδώ, εδώ, σε μένα. Ωραία. Στο πρώτο ραντεβού για μένα πληρώνει πάντα ο άντρας. Για μένα είναι κανόνας. Δεν άφησα ποτέ η κοπέλα να πληρώσει το πρώτο ραντεβού. Εμείς θα πάμε Άντζελα. Να σας προλάβω, ρε παιδιά. Εμείς πάμε στην Άντζελα. Έχουμε πρόγραμμα για Άντζελα. Άντζελα Δημητρίου, θα πάτε. Άντζελα, Άντζελα, ψάχνουμε Άντζελα. Χωρίς εμένα. Πες μου, τους αρέσει και εσένα η Άντζελα. Γιατί να μην μου αρέσει. Δεν πάρουμε. Πώς ήτανε στο μικρό κόσμο σας. Πολύ ωραία. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα πραγματικά. Δεν έχουμε βρει πάρα πολλά κοινά. Εγώ από ό,τι έβλεπα απ' έξω. Είχατε απορροφηθεί ο ένας τον άλλον. Ναι, δεν είναι δηλαδή. Δεν σταματήσαμε, όχι. Είχατε μπει έτσι μέσα σε ένα μικρό διαστημόπλαιο και είχατε φύγει. Ναι, δεν είχατε ανάγκη κανένα μας. Ούτε βλέφαρο δεν μας ρίξατε. Φύγαμε μπουζούκια τώρα, φύγαμε μπουζούκια, τέλος. Να πω, συγχαρητήρια και στους δύο σας. Είσαστε άψογοι, με τέλεια ενέργεια. Μου φτιάξατε το κέφι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Bye bye. Καλό βράδυ και φιλιά στην Άντζελα. Μ' αγαπάει, δε μ' αγαπάει. Ο Γιάννης είναι πολύ υποπροστατευτικός, δοτικός, θέλει να ευχαριστήσει τον άλλον και πόσο κυρίως τώρα σε ένα ραντεβού που βγαίνει με μια γυναίκα. Το ένιωσα αυτό πάρα πολύ έντονα. Και αυτό ήταν που με κέρδισε πρώτα σαν άνθρωπος, μετά σαν άντρας και εντάξει. Εγώ θα πω ότι και η Πέννη με κέρδισε αντίστοιχα. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω σε μια γυναίκα, να είναι δυναμική. Το χαμόγελό της, μεγάλο ατού. Και τα πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα που έχουμε, οπότε μπορώ να πω ότι ταιριάξαμε πάρα πολύ. Και νομίζω και πολλά από τα κοινά είναι καρμικά. Θα βγαίνατε ένα δεύτερο ραντεβού. Ναι. Εγώ τους έχω πει από τώρα. Το έχουμε κανονίσει.
Έχω κάποιες επιχειρήσεις ασχολούμαι. Mm-hmm. Με εμπόριο γενικότερα. Mm-hmm. Εμπορικές επιχειρήσεις. Με εμπόριο για φυσικό αέριο και στο κομμάτι της εστίασης. Mm-hmm. Είναι το ένα κομμάτι. Γενικότερα τον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει ο αθλητισμός. Τι άθλημα? Κάνω κολύμπι και παίζω μπάσκετ. Πιστέ μου, θυμήθηκα τον πρώην μου. Και αυτός έκανε όλο ποδήλατο, πήγαινε θάλασσα και λέω, αχ, Παναγιά μου. Άσε. Χαίρομαι για τον αδερφή μου, δεν ξέρω, βλέπω ότι πάει καλά. Δεν ξέρω τι συζητάνε γενικά. Εγώ σου είπα και πριν, γιατί δεν πηγαίνεις εκεί για να μάθεις και τι συζητάνε. Λοιπόν, ήρθαμε μαζί γιατί έχουμε χαρεί τόσο πολύ. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ξέρω. Η Έλενα έχει έρθει με την αδερφή της. Α, πολύ ωραία. Οπότε γίνεται ένα παράλληλο date με την αδερφή της. Και πριν σας πάμε στο τραπέζι, θα σας κεράσουμε σφινάκια. Α, πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε σηκωνόμαστε και πάμε να πιούμε σφινάκια με την αδερφή της Έλενας. Πολύ ωραία. Συγγνώμη. Τα φτιάχνει τα σφινάκια ο Τάσος. Είναι έτοιμα. Να τα πάρω. Ελάτε να σας γνωρίσω. Φυσικά. Χαίρετε, χαίρετε. Ο Γιώργος. Χάρηκα. 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 Η Όλγα. Η Όλγα. Γεια σου, Όλγα. Γεια σου, Όλγα. Η Έλενα και ο Νίκος. Νίκος. Σαν μια πρώτη γνωριμία που κάναμε, νομίζω ότι μπορεί να γινόταν κάτι καλύτερο με την αδερφή της. Στην υγειά σας. Ευχαριστούμε. Μια οικογενειακή στιγμή και τη ζούμε πάρα πολύ ωραία. Βασικά, έχω να πω ότι χαίρομαι που γνωρίζω δύο ώρες από κοντά. Γιατί είχαμε μιλήσει παλιά στο Instagram. Τι εννοείς από κοντά? Έχουν μιλήσει στο Instagram. Έχουμε μιλήσει, ναι. Παλιότερα. Πιστεύω ότι, εντάξει, εκείνη τη στιγμή είχε όντως μια μηχανή ο Γιώργος. Καλά, μέσα μου ήμουν τελείως. Αλλά δεν ήθελα να το δείξω. Σε αυτές τις στιγμές πρέπει να είσαι ψύχραιμος. Ήταν πάρα πολύ άβολο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι σύμπτωση. Πολύ έτσι. Απίστευτο. Όχι. Δεν ήταν κάτι. Απλά έπαθα σοκ που το είδα. Δεν το φανταζόμουν ότι θα βρει κάποιον από κοντά. Α, πάει παράλληλα. Όχι, δεν πάει. Δεν ξέρεις κι ο άλλος την κάθε κουβέντα που λες πώς την έχει αντιληφθεί. Μπορεί αυτά να το αντιλήφθηκε σαν πέσιμο και εκείνη τη στιγμή να λέγε αυτός εδώ με έχει φλερτάρει. Εσείς έχετε μιλήσει στο Instagram? Όχι. Θέλετε να μιλήσετε τώρα? Καλό, όχι, απλά είμαι χαίρομαι πάρα πολύ που τον είδα από κοντά. Εγώ θα ήθελα, δεν ξέρω γιατί κοπάνε. Όχι, δεν θέλω. Δεν είναι ότι την είδα την αδερφή της και έπαθα σοκ, είπα την κουκλάρα. Απλά μου φάνηκε, τουλάχιστον από απέναντι όπως κοίταγα, ότι ήταν πάρα πολύ normal στη συζήτηση. Θέλετε να κάνετε αλλαγή? Όχι. Ένα rotation για λίγη ώρα. Δεν θα το έκανα. Για λόγους ηθικής και μόνον. Εγώ πάντως κατάλαβα από την κοπέλα ότι θα ήθελε την αλλαγή. Όχι. Δεν ξέρω αν ντρέπεται να το πει. Δηλαδή, αν εσύ βλέπεις έναν άνθρωπο που, με τον οποίο μιλούσατε και το βλέπεις από κοντά, δεν του λες χαίρομαι που σε γνωρίζει από κοντά, δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάτι ερωτικό. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι ερωτικό. Απλά έχουμε κάνει μια συζήτηση πριν. Ναι. Και μου λες σταματήσαμε. Βασικά δεν κατάλαβα καν τι μου είπες. Ήταν να βγούμε, δεν ήταν να βγούμε. Και προσπαθώ να καταλάβω πού σταμάτησε η συζήτηση. Δεν υπάρχει κάτι διάθεση από μένα για να τον δω ερωτικά τον Γιώργο. Δεν το στυλ μου αρχικά. Εγώ θα σας πάω έως στο τραπέζι σας και μετά, αν θέλετε, παιδιά, νέα παιδιά είσαστε, δεν έχει δεθεί τίποτα, μπορείτε να αλλάξετε, να το πείτε, να γνωριστείτε. Ωραία. Πάμε. Ο Νίκος αντέδρασε τελείως λογικά εκείνη τη στιγμή και φυσιολογικά. Εγώ θα ξενέρωνα. Θα ήθελα. Εδώ είναι το τραπέζι. Εδώ πάει. Θα να σε ανοίξω εδώ. Βεβαίως. Να κάτσω από εδώ. Πού θες να κάτσω από εδώ? Οπότε, το ξεκινάμε εσείς οι δύο. Εάν εξελιχθεί κάτι on the way, who knows. Καλά να περάσετε, εμείς θέλουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Περάστε καλά. Το πολύ που να ενώσουμε και δύο τραπέζια, δεν ξέρω. Εγώ και εσάς. Μα περάστε καλά. Ωραία. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, γενικότερα εσύ σου αρέσει περισσότερο το κρέας, το ψάρι, τι? Δεν τρώω ψάρι. Δεν τρώω ψάρι, ναι. Χάνεις τα καλύτερα, να ξέρεις. Αλλά και ούτε κρέας, να σου πω. Είσαι vegan. Τα λαχανικά είμαι καλά. Είσαι vegan, δηλαδή. Βλέπω κάτι βίντεο τελευταία στο YouTube και αυτά και δεν μπορώ, με έχει πιάσει ψυχή μου. Δεν μπορώ. Εγώ με το κρέατος γενικότερα. Τρώω πολύ κρέας. Δεν τα πάμε καλά καθόλου. Είχε ένα μείον. Που τρώει και κρέας. Δεν ξέρω, δηλαδή. Είναι κρίμα τα ζωάκια. Αυτό δηλαδή, δεν. Συγχωρείς. Για το πρώτο μου ραντεβού.
Όχι, αλήθεια. Δεν έχω ξαναβγεί. Δεν έχεις άγχος, δεν... Θα τις σαλατούλες. Δεν διαγωνιζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καρπάτσο μου σχολεί. Η σαλάτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Τι γίνεται, όλα καλά? Όλα πολύ καλά, πολύ. Μπράβο. Τουλάχιστον εδώ, όλα καλά. Εντάξει. Ένα στα δύο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται όλα. Να πετυχαίνουνε. Σου βάλω και από τα δύο. Όλο αυτό. Βασικά βάλε και λίγο. Ωχ, Θεέ μου. Βάλε μου και το λουλουδάκι. Χωρίς το λουλού δεν πάμε πουθενά. Το βάζω για συνοδευτικό το λουλού. Θα σου βάλει καθόλου τώρα. Πρέπει να το κόψεις λίγο. Περίμενε λίγο, περίμενε. Μην αγχώνεις. Αρχίζουμε με αυτό εδώ. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να βάλω λίγο πράσινάκι. Τα ρίξαμε κάτω όλα. Είδες. Είδες. Το έπεσε και η σαλάτα. Έτρωγε και το. Και γι' αυτό γελούσαμε και πιάσει και νευρικό και από εκεί. Έλα σπάει. Καλησπέρα! Ποια είσαι? Με λένε Ναταλία, είμαι νοσηλεύτρια και είμαι ελεύθερη. Πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά? Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω σε αυτό, ότι υπάρχει ακόμα τέτοιο. Δεν έχω να βγω ραντεβού περίπου ένα χρόνο. Και αυτό βρίσκομαι εδώ. Μήπως θα βρω τον άνθρωπό μου. Με τι ασχολείσαι, Ναταλία μου? Εγώ είμαι νοσοκόμα. Θα τον γιατρέψω. Αν έχει πονέσει η καρδιά του, θα τον γιατρέψω. Τέτοιες. Κοίτα να δεις. Εδώ μόνο αυτές τις γιατριές θέλουμε. Ναι. Πληγωμένες καρδιές να έρχονται, να ολοκληρώνονται και να περνάνε ωραία. Μάλιστα. Τι σου έχει μάθει η νοσοκευτική για τις ανθρώπινες σχέσεις? Εντάξει, πρέπει να έχουμε πολύ υπομονή. Και να καταλάβουμε τον άλλον. Το πόνο. Εσύ έχεις υπομονή? Εντάξει, έχω υπομονή. Μπράβο. Αλλά μέχρι ένα σημείο, μάλλον όλοι μας έτσι είμαστε. Για να το βρεις ιδανικό άντρα και τώρα, σε τέτοια εποχή δική μας τώρα που ζούμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να βρεις το ιδανικό και αυτό που θέλω. Να είναι πιστός και να κάθεται και στο σπίτι. Έτσι πως θέλω εγώ. Να μην κοιτάει την άλλη, αυτό υποχρέει. Ούτε εσύ όμως τα κοιτάς. Ούτε έχω ποτέ. Σε κομψότατη. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Κούκλα, Ναταλία μου. Κοίτα ένα πανέμορφο κορίτσι. Φοβερή. Γεια σας. Καλησπέρα. Θέλω λίγο να χαλαρώσεις, Καλά. Δεν είναι. Εδώ ήρθες να περάσεις καλά. Ωραία, θα σου κάνω την κλασική ερώτηση του first date. Ναι. Που είναι πολύ σημαντική, όπως καταλαβαίνεις, ακρογωνιαίος λίθος. Τι ζώδιο είσαι? Παθένος είμαι. Α, γι' αυτό. Ωραία, κοίτα να δεις τώρα, επειδή εγώ έχω οροσκόπο παρθένο. Πολύ κουτί. Κάνε κάτι σήμερα να σπάσεις τα κουτιά, να χαλαρώσεις. Είσαι στο πιο φιλικό περιβάλλον. Εδώ το αγόρι μας, δες. Σου έχω το Tom Cruise. Δες. Θα τα φτιάξουμε όλα. Μπράβο, Τάσο. Σε έναν άντρα θέλω την ειλικρίνεια. Γιατί έχουμε καεί προφανώς και ψάχνουμε την ειλικρίνεια σε έναν άνθρωπο. Άσχετα αν είναι άντρας, είναι γυναίκα και στη σχέση θέλω να είναι πιστός. Και πιστός. Και γενικά παρακολουθώ ότι ο κόσμος τώρα θέλουν την ελεύθερη σχέση. Εγώ την αυτή τη σχέση ελεύθερη δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι στη δική μου γενιά αυτό. Λίγο έχω μεγαλώσει αλλιώς. Βάζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο Tanqueray gin που έχει άνθους και αρώματα από τα πορτοκάλια της Σεβίλης. Και θα βάλουμε ήδη lemon soda. Μάλιστα. Οπότε θα είναι πολύ αρωματικό και δροσερό. Τέλε. Mm.
Για την Αταλία, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα αγόρι που να έχει την επικοινωνία στα δάχτυλα. Γιατί φαίνεται πολύ κλειδωμένο, παιδί. Ας ευχηθούμε ότι τώρα θα έρθει ένα αγόρι έξω καρδιά που θα την τραβήξει μαζί του. Πώς φαντάζεσαι τον άνθρωπο που θα έρθει να κάτσει δίπλα σου? Η εμφάνιση δεν με πειράζει. Δεν κολλάω στην εμφάνιση ή κάτι. Και σαν εσένα και σαν τον κάποιον άλλον. Εντάξει. Καλοντεχούμενος. Ωραία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρώτη συζήτηση. Γιατί από την πρώτη συζήτηση βλέπουμε αν θα ταιριάζουμε. Άρα με τον ουσιαστικά άνθρωπο. Ένα αν θα πράγμα. Θα μπορούσαμε τουλάχιστον να μιλήσουμε κάτι. Ναι, να πούμε που αποσκοπείς είναι να υπάρχει επικοινωνία. Δεν ξέρω, να έχει χιούμορ μάλλον. Γιατί και εγώ. Εντάξει, μπορεί να μην νιώθω άνετα στο πρώτο ραντεβού, αλλά λίγο είμαι έτσι. Μ' αρέσουν οι πλάκες. Να μιλάμε έτσι πιο πολύ άνετα. Να μην είναι σπιτός και δεν ξέρει τι θα πει, να ντρέπεται. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα ντρέπεται. Είμαι ο Μάριος Σιδέρης, ετών 52 και μένω στην Πειραιά. Δεν βγαίνω συχνά ραντεβού. Θα πρέπει ο άλλος να μου κάνει το κάτω ευθύτερο για να μπω στη διαδικασία να βγω ραντεβού. Και φυσικά, όπως λένε, όσα αφήνει λέει στιγμή, δεν τα αφήνει ο χρόνος όλος. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα συναντήσω, γιατί τα πάντα ρί. Hello. Καλησπέρα. Okay. Με σκλαβώνει. Μια δεσποσύνη πάντα χρειάζεται κατάλληλη συμπεριφορά. Τώρα ή. Νομίζω ήρθε το ραντεβού σου. Δεν θα γυρίσω. Δεν θα γυρίσεις. Με τι ασχολείσαι, ρε Μαρία? Ψάρια. Ψαράς. Ναι. Με καΐκι δικό σου. Εμπόριο. Α, εμπόριο. Εμπόριο, τροφοδοσίες και χόμπι, παύλα δουλειά, σεφ. Τι κάνετε τη δουλειά κάνεις? Και έχεις και τη θάλασσα μέσα σου. Έτσι, έτσι. Sorry. Ναι. Σε αυτή τη βάρη καημένη μοναχή και έχω συντροφιά μου κατά σπράβο. Τα κορίτσια πώς σου αρέσουν? Να εμπνέω φιλικότητα. Σωστό. Σ' αρέσουν δηλαδή τα πιο feminine κορίτσια? Ναι, να έχει το άρωμα που λέω εγώ της γυναίκας. Εμφανισιακά τώρα, σαν σουλουέτα μου αρέσει το αδύνατο. Τώρα μαλλιά και τέτοια πράγματα και να χαμογελάει, δηλαδή το χαμόγελο να είναι πάντα στο σώμα της. Σου αρέσουν έτσι τα σεμνά, υπομονετικά κορίτσια? Να έχει προσωπικότητα. Ναι, αλλά άμα είναι λιγάκι πιο ευαίσθητη, πιο κλειστή. Στο χέρι μου, να την ανοίξω. Αυτό ήθελα να ακούσω, αγάπη μου, σε παρακαλώ, το συνόρα αυτό, παρακαλώ. Πάμε να σου γνωρίσω εγώ τώρα ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά. Με μάτια θάλασσα. Αυτά είναι. Λοιπόν. Ο Μάριος, η Ναταλία. Χάρηκα. Γεια σου, Μάρια. Η Ιδαής που έχει θάλασσα. Εντάξει. Τα μάτια της. Αιγαίο πέλαγος. Ταξιδεύεις. Έτσι, ναι. Θα πω ότι είναι υποσχετικά. Τι θα πιούμε? Αν και εγώ έτσι όπως σε βλέπω. Μανχάταν. Θα φτιάξουμε ένα καλύτερο. Ένα old fashioned date. Με χέι, whisky, φανταστικό. Εντάξει. Έπεσε και στην περίπτωση με το χέρι. Καλησπέρα από κοντά. Καλησπέρα. Λένε ότι τα πρώτα 7 αστερολεπτά σε βοηθούν να αποφασίσει αν αυτό που βλέπεις άρεσε ή όχι. Μάλιστα. Θα πω ότι επιτυχία τα 7 αστερολεπτά. Επιτυχία. Εσύ χρειάζεσαι 7 δευτερόλεπτα. Μα περισσότερα θέλω. Χρειάζομαι περισσότερα. Για πες μου λίγο για σένα. Ποιος είναι ο Μάριος? Ο Μάριος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να ζει. Το κυριότερο. Mm-hmm. Τρομερό χιουμόρ. Δεν υφίσταται άνθρωπος δίπλα μου χωρίς χιουμόρ. Μ' αρέσει να μπορώ να με καταλαβαίνει ο άλλος. Αυτό θα το πω. Δεν μ' αρέσουν οι γυναίκες να μην έχει προσωπικότητα. Σημαντικότερο. Και θέλω να μου εμπνεύσει ένας άνθρωπος εμπιστοσύνη. Γιατί στις μέρες μας είναι πολύ χαμένη η εμπιστοσύνη. Ναι, αυτό έχουμε. Είμαι χωρισμένος, έχω παιδιά μεγάλα. Πόσο μεγάλο, πόσο χρόνο? Ο μεγάλος μου είναι 26, ο μικρός είναι 18, πάει στα 19. Εσύ? Εγώ είμαι γεννηθής το 1971, σε λίγες ημέρες του 52.
Α, μάλιστα. Άρα αυτό μόνο απάντησε και στην ερώτηση που θα μου έκανε στη ζώδιο είσαι. Τι είναι τώρα, ούτε καν. Δίδυμος. Όλα καλά. Ναι. Έχω βαρεθεί βασικά λίγο. Όταν ήρθε η Ζένε έπρεπε να πω την αλήθεια. Κάτι που νομίζω το έδειχνε και η συμπεριφορά μου από την αρχή. Γιατί ειλικρινά δεν άντεχα άλλο και νομίζω ότι έκανα τεράστια υπομονή. Ίσως το μοναδικό λάθος που έκανα είναι ότι δεν έφυγα από την πρώτη στιγμή. Το να έχεις βαρεθεί τι? Δεν βρίσκω κάτι ενδιαφέρον να συζητήσω με την κοπέλα. Προσβόλα, επική προσβόλα. Δηλαδή, πού είναι οι τρόποι, πού είναι η ευγένεια? Θέλετε να ολοκληρώσετε το ραντεβού σας αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλήθεια. Κι άμα ολοκληρωθεί, θα φάω καταρχάς όλα τα πιάτα και μετά φύγω. Εγώ δεν πεινάω. Σας αφήνω να συζητήσετε τουλάχιστον αυτή η ερώτηση. Αν θέλετε να τελειώσει εδώ η ιστορία. Τι περισσότερο να συζητήσουμε? Δεν έχετε κάτι να συζητήσετε. Από πλευρά μου δεν νομίζω. Οπότε να πάω να σας ετοιμάσουν το λογαριασμό. Ναι. Οκ. Ο Νίκος έχει νιώσει πάρα πολύ άσχημα γιατί δεν θέλει να συνεχιστεί ούτε καν σε φιλικό επίπεδο στη συζήτηση. Δεν θέλει γενικά. Δεν θέλει, τελείωσε. Θα έχω φέρει το λογαριασμό, θα πληρώσετε μαζί ξεχωριστά. Εγώ συγκεκριμένα θέλω να πληρώσω τουλάχιστον για την αυτό μου, γιατί και δεν μου αρέσει να πληρώνω για μένα. Αυτό, θέλω τουλάχιστον αυτό. Άρα θα τα πληρώσετε μισά-μισά. Ναι, θεωρώ πολύ σημαντικό να πληρώσει στην αρχή ο άντρας το λογαριασμό, γιατί αυτό υποτίθεται δείχνει ότι είναι προστατοφόρος. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν κάποιος είναι γενής και έχει αυτή την αριστική συμπεριφορά, υιοθετώ τη συγκεκριμένη άποψη. Θα πληρώσω εγώ τα δικά μου. Δεν θέλω να μου πληρώσει ούτε ένα ευρώ για αυτά που έχω πάρει, γιατί δεν θέλω να σου χρωστάω τίποτα. Κράτησε τα όλα, εντάξει. Τα κρατάω όλα από εδώ. Ναι, κράτησε τα, εντάξει. Τότε θα σου στείλω το λογαριασμό μέσω e-bank. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, αλήθεια, απλά δεν, σαν άνθρωπος δεν. Νιώθω ότι δεν θέλω να χρωστάω τίποτα και σε κανέναν. Τι χρωστάς, είναι ένα ραντεβού, πλήρωσε, οκ. Okay. Εν τέλει όμως πλήρωσε. Οκ, κοίταξε να δεις. Πάνω κάτω μια αποζημίωση πήρα από αυτό. Από όλη αυτή την αριστική συμπεριφορά, αυτά που μου σκάσε, αποζημίωση. Παρόλο που δεν πήγε καλά, εγώ περνάω πάρα πολύ όμορφα και βασικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι πηγαίνει πολύ καλά αυτό. Της αδερφής σου, πραγματικά. Ναι. Ας κρατήσουμε το ότι της αδερφής σου το ραντεβού συνεχίζεται. Το. Και... Ωραία. Ας. Στεναχωριέμαι που δεν πέτυχε. Πειράζει. Αλλά it's okay. Είναι αρκετή η ώρα του ραντεβού για να προσποιηθώ. Δεν σου ζήτησε κανένας να προσποιηθεί. Όχι. Το λέω γιατί η κοπέλα εντάξει μπορεί να μην ένιωσε ωραία, αλλά. Καλά, όχι. Εγώ μια χαρά πέρασα. Κοίταξε, και νιώθω ότι περνάω ευχάριστα. Θα πω την αλήθεια. Δεν εντυπωσιάστηκα ωραία μέχρι εκεί. Μετά προσπάθησα να το συνεχίσω. Το δουλέψω και στη συζήτηση. Δεν μου έβγαινε με τίποτα. Πραγματικά ήταν τόσο προοικοδομητική συζήτηση, πραγματικά. Όχι, το εννοώ κιόλας. Προσπαθώ να σκεφτώ άλλες πόσες φορές έχω νιώσει τη ζωή μου τόσο αμήχανα. Εγώ ελπίζω να μου ξαναέρθετε. Σίγουρα. Και να το πετύχουμε στο επόμενο. Σίγουρα. Okay. Γνωρίζουμε. Εγώ χάρηκα που σας γνώρισα. Εσείς χάρηκατε που με γνώρισατε. Είναι πολύ ωραίο η κοπέλα που δουλεύει στο σέρβις να μην δούλευε εδώ και να ήταν το ραντεβού μου, αλλά εντάξει. Ποια θέλεις, την ψηλή ή την πιο πετύτ? Την πιο πετύτ. Την πιο πετύτ δεν μπορούμε, είναι παντρεμένη με δύο παιδιά. Και να διάλεξε την ψηλή, είναι πανέμορφη, αλήθεια. Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές, παιδιά. Εμείς εδώ είμαστε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Και εγώ επίσης. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ωραία, μπορείτε να σου πάρω μια αγκαλιά. Αγκαλιές όσες θες, αγάπη μου. Και τον Νίκο πρέπει να πάρω αγκαλιά, γιατί πραγματικά σε σκέφτομαι. Εντάξει, να περάσει τέλεια. Για πείτε, παιδιά, γιατί δεν πήγε καλά? Ναι. Βασικά, γιατί δεν αλλάζουμε την ερώτηση, τι πήγε καλά? Αλήθεια, προσπαθώ να σκεφτώ κάτι, με πολύ προσπάθεια, κάτι θετικό και δεν μου έρχεται, τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά είμαι θετική σαν άνθρωπος. Εσύ, Νίκο. Προσπάθησα όσο
όσο μπορούσα σε αυτό το ραντεβού. Έκανα αρκετή υπομονή. Δεν άντεξα άλλο και νομίζω ότι ήταν τίμιο να το αναφέρω. Εμένα το με πείραξε κάτι. Ούτε με ενόχλησε. Απλά εκείνη τη στιγμή είπα θα περάσω καλά και τελείωσε. Οποιοςδήποτε και να φτάσει απέναντί μου, αδιαφορία. Θέλω την Όλγα πίσω. Η Όλγα θα ξαναέρθει, είμαι σίγουρο. Αλλά θα ξαναέρθει και ο Νίκος, εγώ πιστεύω. Να ξέρει ο Νίκος ήθελε εσένα. Και η πανέμορφη ψηλή, αυτή είναι κοντή. Όχι. Ήθελε την Κωνσταντίνα. Του είπα βέβαια ότι είσαι παντρεμένη με δύο παιδιά και δεν μπορούμε να σε δώσουμε. Εσένα δεν σε ήθελα, αγάπη μου. Αξιότιμη για πανέμορφη ψηλή. Όταν βγαίνει. Σαν να πηγαίνει σε κλαμπ, σαν να πηγαίνει μπουζούκια. Όχι. Ούτε σε κλαμπ, ούτε σε μπουζούκια. Θα το θεωρώ βλακίες. Θες κάτι πιο low. Κάνω παρέακι με πιο μεγάλα άτομα, δηλαδή 35 χρονών, 40. Γυναίκες άντρες, δεν έχει να λέει. Δεν μπορώ τώρα, δεν ξέρω. Είμαι λίγο κάπως πιο ήρεμη. Κατάλαβα. Σχέτω από όλα αυτά. Η Όλγα έφυγε και δεν χαιρέτησε καν την αδερφή της. Θέλω να σου πω κάτι, ότι όσοι κάνετε λάθος, διόλου θα κάνετε λάθος. Η Όλγα μου είπε ότι καταρχήν φεύγει τόσο ευτυχισμένη που το ραντεβού της αδερφής της πέτυχε, γιατί αν ξέρετε την ιστορία, η Έλενα δεν έχει ξαναβγεί, είναι το πρώτο της ραντεβού ever. Οπότε η Όλγα, σαν κορίτσι που έχει βγει πιο πολλά ραντεβού, χάρηκε γιατί τουλάχιστον σου λέει «έχω χαρεί με την αδερφή μου». Που φαίνεται καλά. Ότι περνάει καλά με καλά, εντάξει, ωραία, περνάει καλά. Δεν πέρασε να τη πει ένα γεια σου, Έλενα. Ναι, άκουσε με, εγώ δεν θα λέγω ούτε γεια, θα έφευγα και θα έπαιρνα κατευθείαν τη μαμά μου τηλέφωνο και θα έλεγα μαμά, χάλιο το δικό μου το ραντεβού. Είσαι αντικοινωνική γι' αυτό. Αντικοινωνική εγώ. Και τα πια μίλη. Την κοινωνικότητα τη. Δεν ξέρει την κοινωνία πώ γράφεται. Μαγειρεύει. Θα σου απαντήσω ειλικρινά, όχι. Σπάνια. Γιατί τρώ. Προφανώ θα παραγγείλω. Δεν σου πω θα παραγγείλω. Τι λε τώρα. Αλλά θα παραγγείλω ή μπορεί να παραγγείλω κάτι μαγειρευτό. Πάντως δυστυχώς δεν θα μείνω. Αυτό είναι σίγουρο. Συγγνώμη και. Μαγειρεύει γυναίκα, ρε παιδί μου. Τι καημένη. Δεν είμαι αυτό. Δεν είμαι σαν να μαγειρεύει γυναίκα. Πώς θα γίνει μετά από χρόνια. Πρέπει να μάθει να μαγειρεύει. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση που κάνει. Αλήθεια σου λέω. Εγώ δεν είμαι τη άποψη ότι. Ότι πρέπει η γυναίκα σε κάποια πράγματα. Π.χ. ότι μόνο η γυναίκα τα κάνει. Α πούμε σε ένα σπίτι, άμα συζητήσει κάποιον ότι η γυναίκα πρέπει. Μόνο να καθαρίσει και τα λοιπά και όλες να κάνει για να μην κάνει τίποτα. Τουλάχιστον μπράβο, μπράβο. Δεν μαγειρεύει, είναι τραγικό. Το θεωρώ τραγικό, δηλαδή να είσαι μόνος σου σε ένα σπίτι και να μην μαγειρεύεις για σένα και να παίρνεις συνέχεια απ' έξω. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα κάνω εγώ παιδί, μετά από χρόνια, δεν θα το αλλάζω μόνο εγώ, θα το αλλάζει και ο άντρας μου. Αλλιώς δεν παντρεύονται. Μισά-μισά. Μη σου μπορεί να τα κάνει όλα αυτός. Άμα χρειαστεί, γιατί δεν μου το κάνεις. Θα βρούμε κανένα ήλιο. Άμα χρειαστεί, γιατί δεν μου το κάνεις. Υπάρχουν εγώ, είναι έτσι να κάνεις. Κατά βάθος ίσως να είναι πιο αποστασιοποιημένος. Δηλαδή, να μην συμμετέχει τόσο, να τα αφήνει πιο πολύ στη γυναίκα. Και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Πώς λένε, είπαμε. Ξέχασα το μάμα. Ξέχασα, ναι. Το ξέρασα. Το δικό μου το θυμάσαι. Έλενα. Εντάξει, μπράβο. Εγώ δεν ξεχνάω. Πώς σε λένε, περίμενε. Γρηγόρη. Θα τα πάρω όλα με τη σειρά. Θα σε αφήσω να θα το βρω, δεν γίνεται. Γιάννης. Γιώργος. Γιώργος. Γιώργος Γιάννης. Επειδή και ο Φαρμακερή ήταν. Αυτό το ήταν ένα μείον να μην θυμάται το όνομά μου. Μπορεί να μην το είπα δυνατά, εγώ δεν ξέρω, αλλά το είπα. Γεια σας. Πώς είμαστε? Δώσε το Θεό, μια χαρά, πως θα πάρουν μας σε μια ερευνητική αποστολή. Ναι, διερευνούμε. Ερευνητική, δηλαδή έχεις αρχίσει και ρωτάς. Εννοείται, όπως και είπα και προηγουμένως, λένε ότι τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα αρκούν για να αποφασίσουμε αν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Και της είπα ότι τα πρώτα 7 δευτερόλεπτα πέρασαν επιτυχία. Εσύ συμφωνείς? Συμφωνώ.
Πάμε στο τραπέζι σας. Πάμε. Φέρετε και τα ποτά σας. Ναι, γιατί ναι, θα κάνω. Εννοείται. Τώρα που περάσαμε τα 7 δευτερόλεπτα, δεν έχει σημασία τίποτα άλλο. Θα σε ακολουθούμε. Α, έλα. Το τραπέζι σας. Η Αναταλία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε την εντύπωση προσγειωμένου άνθρωπου, αρκετά κουμπωμένος. Φάνηκε στην ομιλία της και στον τρόπο που αντιμετώπιζε τη συζήτηση μας, αλλά ήταν πολύ αγχωμένη. Τώρα ξεκινάει το πάρτι. Τα 7 δευτερόλεπτα φύγανε νεράκι. Δεν είχαμε ποτέ άγχος. Εσύ. Εδώ το κορίτσι. Θα σε αφήσω να επιλέξεις εσύ. Εγώ για σένα, τι... Ναι. Σαπράζ μου. Δεν ξέρω εγώ το γούστο σου, τι θες. Μα αυτό, το ζητούμενο αυτό είναι. Παιδιά, τι κοιτάει στα μάτια. Απαγγείλει το κατάλογό μας. Θες μοσχαρίσιο φιλέτο. Δεκτό. Λοιπόν, εσύ τρως αυτό. Πρακτικά. Και να πάρουμε αυτά τα γαρίδες. Δεν ξέρω τι είναι γαρίδες. Εντάξει. Τι είναι γαρίδες. Γαρίδες με κανταήφι με κάτι. Ναι, είναι, ναι. Θα σου πω, είναι φιλεταρισμένη γαρίδα, την οποία τη λίγουν με φύλλο κανταήφι και την τηγανίζουν. Αυτό θα πάρουν. Θα πάρουμε γαριδούλες. Πάντως αυτό, αριστούργημα, να σου πω κάτι, αυτό όμως που της είπε θα επιλέξει εσύ το φαγητό, εμένα μπορεί να με τελειώσει. Γιατί έχω βγει ραντεβού. Αυτό, εμένα δεν μ' αρέσει. Και τελείωσε αυτός ο άνθρωπος, γιατί γύρισε και είπε τι θα πάμε. Και τώρα η σειρά σου. Λοιπόν, δούλευα και εγώ στην εστίαση. Σεζόν 2 χρονιές. Πώς? Στη κρύα κουζίνα. Λοιπόν, εντάξει, καλή εμπειρία. Δύσκολο είναι η σεζόν, αλλά εντάξει. Και βγάζει το μπουφά και το βλέπουμε αυτά τα τατού. Εντάξει, λέω, είναι μια παραγγελία. Έτσι όπως ήθελα. Δεν θα προτιμούσα να έχω έναν άντρα δίπλα μου με τόσο πολύ τατουάζ όπως είπε. Να πιούμε νεράκι, να κάνουμε. Εσύ ελεύθερη. Στη νιά μας. Χωρισμένη. Χωρισμένη, αφού βρέθηκα εδώ. Καλά, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ναι, εντάξει. Παιδιά. Ναι, έχω ένα παιδί 15 χρονών. Το αγόρι. Η τελευταία σου σχέση πώς ήταν? Τελευταία μου σχέση ήταν πριν ένα χρόνο, από Σεπτέμβριο μέχρι Σεπτέμβριο. Κοίταξε, έχω μάθει να μην κάνω κακία. Όχι, δεν λέμε. Απλά να πεις ότι εμπειρία, ας πούμε, λάθος, το μετάνιωσα μήπως. Όχι, ποτέ δεν μετανιώ για κάτι που κάνω. Μπορεί να μετανιώσω για κάτι που δεν έκανα. Ζω την εμπειρία, από εκεί πέρα, αν μου ταιριάζει στο σημείο αυτό που μου ταιριάζει, απλά αποχωρώ. Δεν έχουμε διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου. Θα μου επιτρέψεις να σε σερβίρω, έτσι. Ναι, μάλιστα. Αν και με αυτό δεν θα κάνουμε δουλειά, πάμε σε πιο προχωρημένα στάδια. Κοίτα, μπορεί τα φαγητά τους είναι καταπληκτικά. Απλά όταν βλέπω έναν άντρα με τατουάζ μέχρι εδώ και μαγειρεύει κάτι, κάπως μου είναι λίγο έτσι. Δεν θα το δοκιμάσω το φαγητό. Μπορεί εγώ είμαι περίεργη. Και είμαι. Ναι. Πολύ περισσότεροι το λένε έτσι. Είμαι λίγο περίεργη. Εγώ να πάρω κρέμα βανίλιας με βουρδισμένα αμύγδαλα και σάλτσα καραμέλας. Εσύ τι λες? Εμένα μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον το δεύτερο. Το μουσ τυπλή σοκολάτα σε τραγανή βάση και κούλις κόκκινο φρούτο. Κούλις κόκκινων φρούτων. Αν το λέω σωστά, πρώτη φορά το ακούω. Δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω. Κούλις. Πες ήταν αυτό. Λοιπόν, θα μας φέρετε το... Καταρχάς το... Ναι, θέλουμε το μους διπλή σοκολάτας και το πάνω θέλουμε. Ωραία. Τέλεια. Ένα και ένα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι στο μπάνιο, α. Δώσου. Πώς περνάτε? Πολύ καλά. Είναι όλα υπέροχα. Ιδανικά και ωραία. Νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη. Πώς σας φαίνεται? Πολύ ενδιαφέρον.
Η πορεία θα δείξει. Υπάρχει μία. Πιστεύω πως ναι. Αρέσει να με κοιτάζω έτσι στο καθρέφτη, να κάνω λίγο έτσι. Λα κομπλέ. Μια χαρά. Το μαλλί σου λίγο. Έχει πέσει λίγο, ναι, είναι... Θέλω κούρεμα, αγαπά. Ίσως θέλω λίγο κούρεμα, όντως θέλω λίγο κούρεμα. Αλλά εντάξει. Τώρα αυτό δεν ξέρω, ήταν κοπλιμέντο καλό. Προφανώς δεν ήταν καλό κοπλιμέντο, αλλά εντάξει. Διασκέδαση. Όσο υπάρχει. Αυτό που θέλω, θα ήθελα. Θέλω να πάω σε μια συναυλία του Χατζηγιάννη. Εσύ θέλω να πάω τον Χατζηγιάννη. Μ' αρέσει πολύ. Τα τραγούδια του, εντάξει, όχι από την Ελλάδα, τα τραγούδια του μου άρεσε πολύ. Ποιο είναι, ήρεμα, χαλαρά, έτσι. Ρομαντικά. Άρα λοιπόν θεωρείς τον εαυτό σου ότι. Ρομαντική. Ρομαντική που είμαστε όλοι. Ναι, δεν είναι όλοι. Μην το λες. Δεν είσαι τόσο πολύ της έντασης στη διασκέδασή σου. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι και γενικά του πολύ έξω. Έτσι, σπιτόχαρτη. Εγώ πάλι σε αυτά είμαι... Εσύ τι, σ' αρέσει έξω. Έχω τη Μιχαλούλα μου, το οποίο τη θεωρώ το μοναδικό θηλυκό το οποίο με εμπιστεύεται και το εμπιστεύομαι και το οποίο εξαφανιζόμαστε. Εγώ δεν είμαι τόσο δραστηριότητες τέτοιες, δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη φάση που βρίσκουμε τώρα. Αλλά εντάξει, μπορώ, μ' αρέσει. Όταν πάει παραλία, μ' αρέσει. Μπορεί να πάμε για κανένα μπάνιο μαζί. Δεν λέω όχι. Η άποψή σου για τα τατουάζ. Γιατί ρωτάς. Σου είπανε κάτι. Όχι. Okay. Εντάξει. Δεν ξέρω τίποτα. Ρωτώ για να μάθω. Κοίτα, εγώ... Άμα έξι, θα σε ρώταγα. Ναι. Κοίταξε. Είμαι από αυτή τη γενιά παλασκοπής λίγο. Ριζότο. Ριζότο έχω. Ναι. Ευχαριστώ. Ε. Καροτάκια, baby, βλέπω. Θα τα πω στην πορεία, όλα. Έχετε και πολύ ωραία τατουάζ. Είμαι κάθε φορά κάτι τώρα συζητάμε. Αυτό συζητάγαμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και... Εντάξει, δεν... εμείς παλιά δεν τα είχαμε. Θα προτιμούσα να μην έχει, αλλά ποτέ... Ποτέ λέμε, δεν ξέρεις. Μπορεί... Δεν παίζει ρόλο αν έχει τατουάζ ή όχι. Έχει καλή ψυχή αυτή. Τα τατουάζ είναι ένας τρόπος έκφρασης και με βοηθάνε αυτά που έχω πάνω μου, είτε να μου θυμίζουν κάποιες καταστάσεις, είτε να βγάζουν ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου. Είναι, όπως λέω εγώ, ο καμβάς μου. Όνομα καμίας γυναίκας έχεις βάλει? Όχι. Καμία, ναι. Μάλιστα. Ψέματα, άκυρο. Το μοναδικό όνομα γυναίκας που έχω είναι εδώ, της μητέρας μου, το Άλφα. Εντάξει, τώρα είναι στη μόδα ότι όλοι οι σεφ έχουν τατουάζ. Και εγώ έχω δουλέψει με ένα σεφ που είχε τατουάζ. Δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα ότι της φάνηκε παράξενο. Τέλειο ρέξεως, το λέω και θέλω.
Πώς είναι, δεν σας ρώτησα για το κυρίως. Ωραία. Εντάξει, ωραία, ναι. Κάτι, έχετε μια ένσταση να κάνετε, πείτε το. Το ψήσιμο. Ναι, είναι well done. Θα το θέλα... Δεν μου το διευκρίνεις, αλλιώς θα το κάναμε. Θα θέλατε medium. Medium rare. Medium rare. Ωραία, εντάξει. Στους 63. Μήπως θέλετε να το αλλάξουμε. Όχι, 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 είναι πολύ καλό. Εντάξει. Και ο πουρές, πες τα παιδιά, αν προσθέσουμε λίγο γάλα μέσα, θα το κάνουμε λίγο πιο βελούδινο ή μπορεί να το περάσουμε από σινού, να γίνει πιο βελούδινο, να μην είναι τόσο... Εντάξει, δεν είναι πάντα... Εντάξει, θα τα διορθώσουμε όλα, σιγά σιγά. Είμαστε καινούργιο εστιατόριο. Εγώ πιστεύω όλοι οι σεφ έχουν αυτό το θέμα να πούνε τα καλύτερα για τον εαυτό τους. Άλλο ραντεβού θα είναι με γιατρό, να έχουμε τα κοινά μας. Πάμε καμιά βόλτα. Ναι. Πάμε. Φύγουμε σιγά σιγά. Όποτε θες να φύγουμε, με ενημερώνεις. Του είπα, πάμε μια βόλτα έτσι για να φύγουμε, δηλαδή. Πιο γρήγορα από εκεί, γιατί αρέθηκα. Αυτό. Δεν μου βγαίνει, δηλαδή. Δεν είναι ο τύπος μου. Θα πληρώσετε μαζί ξεχωριστά. Εγώ πληρώ. Στο πρώτο ραντεβού, προφανώς πληρώνει και ο άντρας. Αυτό δεν χωράει κουβέντα. Τουλάχιστον σε μένα αυτό σημαίνει. Όλα εντάξει. Μια χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέφω. Πλήρωσες τώρα. Ε? Το πλήρωσες. Μια χαρά. Τι αγώνεις. Θα ξαναπιένε μαζί δεύτερη φορά, πιστεύεις. Θα ξαναπιένε μαζί δεύτερη φορά, πιστεύεις. Ξέρω εγώ. Ξαναβγούμε. Ποιος ξέρει, βέβαια. Ας τα αφήσουμε και θα πάμε. Ακριβώς. Ίσως είναι καλύτερο να μην βγαίναμε δεύτερο ραντεβού. Με όλο το σεβασμό στην κοπέλα, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Προφανώς. Χάρηκα πολύ που τη γνώρισα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μου κάνει αυτό το ιδιαίτερο κλικ που ήθελα εγώ. Γεια σας. Γεια σας. Πώς περάσαμε, χαρούμενα μου φαίνεστε. Περάσαμε πολύ καλά. Πολύ ωραία. Τέλεια. Ήταν όλα υπέροχα. Δεν σταμάτησατε να μιλάτε. Μπράβο. Μπράβο. Δεν ξέρω αν σου το είπε, το πρώτο της ραντεβού. Ναι, μου το είπε. Το είπε. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Ελπίζω η βραδιά να συνεχιστεί ωραιότατα. Σας στέλνω καρδούλες, αστερόσκονη τα πάντα. Με κάνετε και χάρηκα. Μπράβο, παιδιά, έτσι. Με χαμόγελα πάντα τη ζωή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κανένα ενδιαφέρον για το Γιώργο. Ήταν πολύ γλυκούλης κάπως. Να ήταν λίγο πιο απότομος, πιο άντρας, δεν ξέρω. Είχαμε δύο αδελφούλες. Όλη νύχτα αυτά τα δύο κορίτσια θα κάθονται και θα λένε τι βιώσανε στο first date. Life is good. Θα βγαίναμε ένα δεύτερο ραντεβού. Εγώ πρέπει να απαντήσω πρώτος. Επειδή προηγούνται οι κυρίες, θα απαντήσω πρώτα η κυρία, παρακαλώ. Ωραία. Εγώ πιστεύω πως δεν θα έβγαινε ένα δεύτερο ραντεβού. Το βλέπω πιο πολύ σαν φιλικά. Δεν ενδιαφέρομαι. Και εγώ πιστεύω δεν θα έβγαινα κι εγώ δεύτερο ραντεβού. Επειδή δεν μου έχει δημιουργηθεί αυτό το κλικ το οποίο αναζητούσα. Αλλά καθαρά φιλικά, γιατί όχι. Θα έκανες μια ανταλλαγή με την Όλγα. Δεν θα έκανα ανταλλαγή. Εντάξει, φτάνει. Ό,τι γνωρίσαμε, γνωρίσαμε. Φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Μην το κάνουμε χειρότερο, πες. Έχουμε άλλα. Μην το κάνουμε χειρότερο. Δύσκολη ερώτηση. Βέβαια. Αμά σε δυσκολεύει πολύ να μου το πεις, έτσι. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε να δηλώσει συμμετοχή. Ήρθα για να δούμε τι μπορεί να
βγει σε τέτοια ραντεβού, γιατί το ραντεβού έχω να βγω πολλά χρόνια. Θα λέγω ότι φαίνεται. Φαίνεται, ναι. Ναι. Γιατί τι φαίνεται. Αυτό που μου βγάζει είναι ότι είσαι αρκετά κουμπωμένη. Αυτό που μου βγάζει είναι ότι μέσα σου είσαι σε ένα δίλημα ότι αν, ναι, αν έκανα καλά που ήρθε, αν δεν έκανα καλά που ήρθα. Εντάξει, κρατάω μία έτσι. Δηλαδή, κροκαλάθες πρέπει να κρατήσουμε. Εγώ να σου πω ότι καλάθια δεν έχω φέρει μαζί μου. Μάλιστα. Να έχουν. Δεν στα λέγα να σ' αγχώσω. Όχι, εντάξει. Προσπαθώ να σε ξαναγχώσω. Εντάξει, είμαι κουμπωμένη λίγο. Δεν μπορούσα έτσι να αισθάνομαι έτσι όπως είμαι. Άλλη Ναταλία ήταν εδώ σήμερα. Για δοκίμασε. Πώς φάνηκε. Ωραίο. Θα σου δώσω δοκιμάσεις λίγο με αυτό. Πώς μου μπορεί να διάφερε λίγο πια το να... Αυτό που εισέπρεξα εγώ ως φίλνικ από την Αταλία είναι λίγο μπερδεμένο γιατί δεν ήταν αρκετά, ήταν αρκετά αγχωμένη για να μου δείξει κάποια πράγματα που... και να μπορούσα να παρατηρήσω. Σκεπτική την ήταν λιγάκι. Δεν υπήρχε ούτε από την πλευρά μου ούτε από την πλευρά σε ερωτικό vibe στη διάρκεια του ραντεβού μας. Από τις ελληνίδες τραγουδίστρες, ποιες σ' αρέσει. Αδυναμία μεγάλη έχω στην... Σωστά. Η Νατάσα. Γεια. Θοδωρίδου. Δεν υπάρχει και υποφίλου. Την εγκουστάρω πολύ γιατί... Εσένα πια σ' αρέσει. Τραγουδίστρια. Είμαι του έντεχνου. Πάω λίγο στην υποφίλου. Αλλά στη διασκέδαση θα πάμε από εκεί. Εντάξει, θεωρώ αγένεια τώρα για έναν άνθρωπο άντρα τώρα να βγει με μια γυναίκα και να αφήσει τη γυναίκα να πληρώσει έστω να πληρώσει το μερτικό της. Σε αυτά τα πράγματα είμαι λίγο παλαιόναρχον, πίσω από την εποχή μου. Ναταλία μου, Μαριέ μου, τι γίνεται, εντάξει, θάλασσες, χαθήκαμε, τα καράβια μας. Ξεκινήσαμε να βγούμε από το λιμάνι, τώρα προορισμός θα δείξει. Θα δείξει. Το θέμα είναι να είναι ήρεμη η θάλασσα και ούριος ο άνεμος, εγώ αυτό ξέρω. Η θάλασσα ήρεμη, ναι. Ναι, πέρασαμε καλά. Εσύ ανοίχτηκες, μίλησες, επικοινώνησες. Ανοίχτηκα, μίλησα. Ήταν λίγο πιο κουμπωμένη. Και πιστεύω ότι δεν μου έδειξε 100% το ποια είναι η Ναταλία. Η Ναταλία, από την ώρα που μπήκε, φαίνεται ότι είναι έτσι ένας ήρεμος, εσωστρεφής άνθρωπος. Και εσύ μπήκες και μπήκες πειρατής. Ναι, κάτω από αυτή, ναι. Αυτή η διαφορά σας ασυστεύει να μ' άρεσε. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία. Ναι. Ελπίζω να την βρείτε. Εντάξει, τον άνθρωπο τι, πώς θα πω. Έτσι, ότι δεν θα βγω, δεν είναι τύπος μου, θα το πω έτσι, μπαμ. Δεν θα το πω, ντρέπομαι. Τώρα εγώ νομίζω ψηλό τσαντίστηκε η Ναταλία. Αν και είναι πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος. Αλλά γενικότερα, όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και σου βάζει ταμπέλες, κι εγώ θα τσαντιζόμουν. Θα βγείτε δεύτερο ραντεβού. Εννοείται. Θα τα σκεφτώ. Γιατί? Το να γνωρίσεις άνθρωπο με ραντεβού δεν φτάνει. Για μένα το ίδιο. Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Ναι, και εγώ πέρασα ωραία. Μιλήσαμε, γελάγαμε, ναι, πάμε, ναι, σχολιάσαμε το φαγητό. Ναι. Ναι, είπαμε κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μας. Για μένα ήταν ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα. Μπορώ να πω και εγώ το ίδιο και στο δεύτερο ραντεβού θα το συζητήσουμε. Ναι, εννοείται πάντα.